Φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το δημοτικό στάδιο της Ζακύνθου Ολυμπίων. Σήμερα λοιπόν εδώ στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε τον 34ο τελικό κυπέλου της ΕΠΣ Ζακύνθου μεταξύ των ομάδων Φλόγα Κυψέλης και ΑΟ Κατασταρίου. Έτσι βγήκε στην κλήρωση. Τυπικά γηπεδούχος είναι η ομάδα της Φλόγας και φιλοξενούμενη η ομάδα του Κατασταρίου. Δράτω με της ευκαιρίας, αφού ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, να πούμε δύο πράγματα για, για τις ομάδες που έχουν κερδίσει το κύπελο τις 33 προηγούμενες φορές. Πριν το κάνω αυτό, θα ήθελα να καλωσορίσω μαζί μου, δίπλα μου, για τον σχολιασμό της σημερινής μετάδοσης, ένας ζακυνθινός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι από αυτούς, όπως και ο Χάρης ο Μαυρίας και πολλά άλλα παιδιά, ο Δράσος ο Τάδος και άλλα παιδιά, να μην ξεχάσω κάποιον, ο οποίος διαφημίζουν το νησί μας εκτός συνόρων, εκτός νησιού. Και ο λόγος βέβαια για τον Ραφαήλ Πέτα, τον αρχηγό του Αλμοπού Αριδέας. Καλησπέρα. Γεια σας, Ραφαήλ, Γιώργο. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ήρθες προχθές και σήμερα εδώ δίπλα μου για να μεταδώσουμε μαζί τον μεγάλο τελικό. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα ήθελα να μου πεις κάποια πράγματα για το πώς πήγε, πώς κύλησε η χρονιά. Και γενικότερα για την Β' Εθνική της Super League 2. Και φυσικά και για τον ΑΠΣ Ζάκυνθος, όπου έχεις φορέσει και τη φανέλα. Στην κάμερα, ο περατέρ μας είναι ο Νίκος Οτράνακας, ο οποίος εορτάζει σήμερα, έχει γενέθλια. Νίκο, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Μας ευχαριστεί, λέει ο Νίκος. Και βέβαια, πολύ καλή και η βοήθεια από τον Ντένι Κοτσόνη, τον γραμματέα της ΕΠΣ Ζακύνθου. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες. Είναι η ψυχή του τελικού του πρωταθλήματος, αλλά και η ψυχή σήμερα εδώ του τελικού κυπέλου. Πάρα πολλοί κόσμος σιγά σιγά έρχεται, βέβαια δεν είναι όπως την προηγούμενη Τετάρτη, στο μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος, όπου το ΑΟ Τσιλιβή κέρδισε με ανατροπή την Θύελλα Αμπελοκήπων 1-2. Δεν είναι τόσο πολλοί κόσμος, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι έρχεται κόσμος, μικρά παιδιά, με οικογένειες. Αυτός είναι ο αθλητισμός, έτσι πρέπει να είναι. Πάμε λοιπόν να πούμε, κυρίες και κύριοι, τους 33 προηγούμενους κυπελούχους. Η ομάδα του ΑΠΣ Ζάκυνθος, η μεγάλη ομάδα του νησιού μας, ενώ τώρα γίνεται η παρουσίαση, μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι τρεις διαιτητές και οι 11 ποδοσφαιριστές κάθε ομάδας. Και βέβαια οι φίλοι των ομάδων πετούν διάφορα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάνουν μια ωραία έτσι παρουσία. Βλέπετε λοιπόν τις ομάδες και πριν περάσουμε να πούμε τις συνθέσεις, να πούμε λοιπόν ότι για 17 κύπελα έχει στην τροπαιοθήκη της η ομάδα του ΑΠΣ Ζάκυνθος από το 1988 που ξεκίνησε η ΕΠΣ Ζάκυνθου, το 87 ξεκίνησε να υπάρχει, 87-88 λοιπόν, μέχρι τότε ήταν στην ΕΠΣ Ηλίας Ζακύνθου. 17 λοιπόν τρόπαια από το 88 έως το 2000 συνεχόμενα έπαιρνε το κύπελο η ομάδα του ΑΠΣ Ζάκυνθος. Έχει πάρει το 2002, το 4, το 5 και το 6. Με 4 τρόπαια είναι ο αθλητικός όμιλος Τσιλιβή, το 8, το 10, το 11 και το 18. Το Κατασταρί που είναι φιναλίστ σήμερα και φιλοξενούμενος, τυπικά φιλοξενούμενος, με 4 και αυτός. Το 9, το 16, το 17 και το 19. Από 2 τρόπαια έχουν ο Αστέρας Μαχεράδου το 2001 και το 2003 και η Θύελλα Αμπελοκήπων το 2012 και το 2013 που είχε κάνει και τον ντάμπλ τότε. Και από ένα κύπελο έχουν ο Πειρατής Λαγανά το 2007, ο Ζακυνθιακός το 2014, το Λεβάντε το 2015 και η Αθλητική Ένωση Άγιου Λέοντα Κυλιωμένου με το Κέρμα. Έγινε κλήρωση εκεί το 2020, ενώ πέρυσι δεν έγινε ο τελικός κυπέλου. Πάμε λοιπόν να δούμε τις συνθέσεις, ενώ βλέπουμε αναμνηστικές φωτογραφίες από τους δημοσιογράφους εδώ, τους τοπικούς δημοσιογράφους, με τους αρχηγούς και τους διαιτητές. Διαιτητές σημερινής συνάντησης είναι ο άρχον του σημερινού αγώνα, ο Βασίλης Μπέης, έμπειρος, πολύ έμπειρος διαιτητής, με βοηθούς τον Διονύση Πλέσα και τον Γεράσιμο Κόκλα. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Αντώνης Μποζίκης. Ενώ να πούμε παρατηρητές αγώνα είναι από την ΕΠΣ Ζακύνθου οι κύριοι Βιτζιλέος Νίκος και Βερίκιος Γιάννης. Παρατηρητής διαιτησίας ο Διονύσης Βοζαΐτης. Πάμε λοιπόν στη θέση των ομάδων πριν ακούσουμε το πρώτο σφύριγμα από τον κύριο Μπέη. Με το νούμερο 1 είναι ο Κώστας Βαρβαρίγος για την Φλόγα Κυψέλης. Νούμερο 3 Κώστας Πιλαρινός. Νούμερο 20 Ιάσονας Τσόλης. Νούμερο 4 Παύλος Τσιόλης. Νούμερο 5 Ανδρέας Γουσέτης. Με το νούμερο 6 ο Νίκος Πολίτης. Με το νούμερο 7
ο Ιάκωβος Καπαρέλης, 8 Βασίλης Κλάδης, 10 Φατιών Σούλα, 14 Νίκος Κορφιάτης και 17 Πέτας Λάμπρος Ελευθέριος. Πάμε και στο καταστάρι, θα πούμε αργότερα τους αναπληρωματικούς, ενώ έχουμε και τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Νούμερο 1 για το καταστάρι, Ανδρέας Κούντρας, 14, Ανδρέας Πλέσας, 4, Μισθέακ Πάγια, 3, Κώστας Χριστοδουλόπουλος, 2, Κωνσταντίνος Μουχαμετάη, 18, Έριον Μούστα, 17, Κλησιάν Μουσάη, νούμερο 6, Δημήτρης Μιλιοφίτης, νούμερο 7, Διονύσης Πίσκοπος, το 8 φοράει ο Μοχάρετ Καμπεράι και το 20, ο Γιώργος Πλαρινός. Πάμε και στους αναπληρωματικούς, ο Στάθης Ομπάστας με το 13 για τη Φλόγα Κυψέλης, ο Χαράλαμπος Κλάδης με το 11, ο Εμιλιάνο Φουτσίγια με το 15, ο Γιάννης Καπαρέλης το 18, ο Παναγιώτης Κοντονής το 12, το 9 φοράει ο Διονύσης Γουσέτης, το 16 ο Σαμίρ Γκάιντα, το νούμερο 2 ο Νίκος Γκούσκος και το 15 ο Στέφανος Παπαδόπουλος για την ομάδα του Καταστάριου. Με το 15 ο Σπύρος Πέτας, το 16 ο Διονύσης Λουκίσας, το 12 ο Έλντι Χασμουτσά, το 11 ο Σπύρος Μαρίνος, το 19 ο Μουζάκης Βαλιάνος Ανδρέας, το 10 ο Σπύρος Διονύσης, το 5 ο Το 13 ο Γιαννόπουλος Παναγιώτης και το 9 ο Σπύρος ο Βούτος. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η σημερινή αναμέτρηση. 34ος τελικός για την ΕΠΣΕ Ζακύνθου. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν. Ο κύριος Χαράμπελας είναι ο προπονητής της ομάδας της Φλόγας Κυψέλης και ο κύριος Ανδρέας Γκούσκος, ενώ τώρα ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός από πλευράς του ΑΟ Καταστάριου. Ξεκίνησε λοιπόν ο μεγάλος τελικός. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, βέβαια εντάξει ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, απλά μια πρώτη επισήμανση από τον Ραφαήλ Πέτα. Καταρχήν να ευχηθώ σε όλους τους ποδοσφαιριστές καλή επιτυχία και να βγουν όλοι οικείς από το γήπεδο. Και από εκεί και πέρα να δούμε έναν ωραίο τελικό με πάθος. Και ας το πάρει ο καλύτερος. Αυτό ελπίζω εγώ. Παραλίγο να γίνει το λάθος εδώ. Ο Λάμπρος ο Πέτας γύρισε την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του, τον Κώστα Βαρβαρίγο. Αυτός ευνηδιάστηκε, έδιωξε την μπάλα πλάγιο από τη δεξιά πλευρά, όπως κάνει επίθεση το Καταστάρι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Και πηγαίνει ο Μουχάρεμ Καμπεράι να φέρει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Δυνατό πλάγιο, βλέπετε κι εσείς. Η μπάλα έρχεται στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα περνάει και την τελευταία στιγμή βγαίνει ο Κώστας Βαρβαρίγος και μπλοκάρει την μπάλα πριν γίνουν επικίνδυνοι εκεί οι επιθετικοί παίκτες της ομάδας του Καταστάριου. Με ένα βολέ στέλνει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Προσπαθούν τώρα οι παίκτες της Φλόγας Κυψέλης ενώ κόβουν οι του Καταστάριου και έχουμε την μπάλα για την ομάδα της Φλόγας Κυψέλης λίγο πιο πάνω από την μεσαία γραμμή, όπου θα φέρει βέβαια πολύ κόσμο στην περιοχή του Ανδρέα Γκούντρα. Για να δούμε αυτό το φάουλ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Βασίλης ο Κλάδης. Εκτελεί, μπάλα δεν περνάει, διώχνουν οι παίκτες του Κατασταρίου, φάουλ, επιθετικό σωστά. Αμέσως ο έμπειρος Βασίλης Μπέης θα το σφυρίξει. Ένα φάουλ πολύ έξυπνο, Ραφαήλ, για να μην δώσει το δικαίωμα. Είναι από τον... Για να δούμε τι γίνεται. Κάτι φωνάζει ο τέταρτος στον κύριο Μπέι. Το φάουλ, το έξυπνο φάουλ που έκανε ο Λάμπρος ο Πέτας για να ανακόψει έτσι την επίθεση της ομάδας του του Καταστάριου. Συγγνώμη. Ενώ γίνονται συστάσεις από τους παίκτες του Καταστάριου στους φιλάθλους της ομάδας να μην πετάνε άλλα χαρτάκια στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό έχει σταματήσει το παιχνίδι. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πούμε λίγο τους χορηγούς της σημερινής αναμέτρησης. Ηλεκτρονέτ Καπαρέλης, κλινική Γαλινός, Νίκος Κουρούλμαλος, φυσικοθεραπευτής και Αναστάσιος Παπανδρέου με τα παγωτά Κρικρή. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή χορηγή της αναμέτρησης του 34ου τελικού και οι παίκτες του Καταστάριου με τον Καμπεράι θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι σε μια ολιγόλεπτη διακοπή. Στο τρίτο λεπτό βρισκόμαστε 0-0. Ενώ για να δούμε τώρα το σούτ αδύναμο, πολύ αδύναμο από τον Νίκο Κορφιάτη. Συγγνώμη. Είναι ο Πλέσας, ο Ανδρέας ο Πλέσας. Ο Κορφιάτης παίζει με τη Φλόγα. Ο Πλέσας λοιπόν έκανε το αδύναμο σούτ. Δεν ανησύχησε ο Κώστας Βαρβαρίγος στη φάση αυτή.
Αναγνωριστικό παιχνίδι, λογικό είναι, υπάρχει το άγχος και οι δύο θέλουν να πάρουν το κύπελο. Να πούμε, να θυμίσουμε μάλλον ότι για τέταρτη, ενώ γίνεται το λάθος, για να δούμε τώρα, η Κυψέλη στην επίθεση, κάθετη πάσα, δεν ακολουθεί κανένας την φάση, ήταν η κάθετη από τον Ιάκωβο Καπαρέλη, κανείς συμπαίκτης του εκεί και αυτό λέει ο Ιάκωβος, δεν ακολουθείτε, δεν μπαίνετε στη μεγάλη περιοχή. Έλεγα λοιπόν ότι 4 κύπελα έχει πάρει ο ΑΟ Κατασταρίου και να τα θυμίσω, το 2009, το 2016, το 2017 και το 2019. Για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Φλόγα Κυψέλης είναι φιναλίστ σε παιχνίδι κυπέλου. Η πρώτη το 2018, όπου έχασε από τον ΑΟ Τσιλιβή. Να πούμε και πώς έφτασαν οι δύο ομάδες στον σημερινό τελικό. Εύκολα έφτασε στον τελικό η ομάδα που αμήνεται τώρα, η Φλόγα, η οποία στους 8 ήταν να αντιμετωπίσει την Δόξα Λιθακιάς. Η Δόξα Λιθακιάς όμως αποσύρθηκε από πρωτάθλημα και κύπελο και έτσι λοιπόν έφτασε πολύ εύκολα στους 4, όπου εκεί έπαιξε με τον Έσπερο. Στο πρώτο παιχνίδι ιτήθηκε 2-1, στο δεύτερο νίκησε 2-1, οπότε το παιχνίδι πήγε στην παράταση, όπου το κέρδισε με 4-1 και είναι σήμερα εδώ στον τελικό. Για να δούμε όμως τώρα τη φάση αυτή και θα τα πούμε στην συνέχεια. Γίνεται η σέντρα, κεφαλιά, πιο πολύ ως αμυντικός εκεί θα πάρει την κεφαλιά και θα διώξει ο Πίσκοπος ο Διονύσης, ενώ έχει γίνει και φάουλ. Όχι, τελικά είναι πλάγιο, συγγνώμη, νόμισα ότι δόθηκε φάουλ, αλλά είναι το πλάγιο που κέρδισαν από την κεφαλιά του Πίσκοπου οι παίκτες της Φλόγας. Πάμε λοιπόν να δούμε και πώς έφτασε και η ομάδα του Καταστάριου στον τελικό, στους 4. Το Καταστάριου στους 8 μάλλον έπαιξε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Εθνικό Σκουλικάδου Ραφαήλ. Η ομάδα μας, ο Εθνικός Σκουλικάδου, που μας εκπροσώπησε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Θα πούμε και γι' αυτόν δύο λόγια στην πορεία του παιχνιδιού όταν έχουμε κάποιες διακοπές. Ένα ήρθε εκείνο το παιχνίδι, αλλά στην παράταση το Καταστάρι απέκλεισε τον Εθνικό Σκουλικάδου. Ήταν σοκ για τον Εθνικό με 2-1. Για να δούμε, η Φλόγα με κεφαλιά γεμίζουν οι παίκτες, θα διώξει όμως μακριά ο Γιώργος Πλαρινός σε πλάγιο για την ομάδα της Φλόγας. Έλεγα λοιπόν ότι στους 8 απέκλεισε τον Εθνικό Σκουλικάδου το Καταστάρι και στους 4 στη Θύελλα Μπελοκήπων, η οποία δυστυχώς για αυτούς δεν κέρδισε τίποτα στις φετινές δύο οργανώσεις. Έχασε το πρωτάθλημα από το Καταστάρι και έμεινε εκτός τελικού από τον ΑΟ Καταστάριου. 0-0 στο πρώτο παιχνίδι, 3-1 στον Αγγερικό. Δύο δύσκολες προκλήσεις, λέγαμε. Ναι. Ακριβώς, δύο δύσκολες προκλήσεις για το Καταστάρι. Πολύ εύκολα η Φλόγα, έτσι. Πολύ εύκολα θα λέγαμε. Για να δούμε τώρα το εδώ. Και ο ίδιος ίσως δεν κατάλαβε ο Ανδρέας ο Πλέσας τι έκανε, γι' αυτό τραβάει και τα μαλλιά του. Έκλεψε πολύ ωραία την μπάλα, έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα όπως βλέπετε κατέληξε πάρα πολύ μακριά από το goalpost του Κώστα Βαρβαρίγου. Λοιπόν, Ραφαήλ, έχουμε την ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης και είναι στο 0-0 το παιχνίδι. Ραφαήλ, θα ήθελα λίγο να μου πεις για τον Αλαμοπό Αριδέας, πώς πήγε φέτος, αν είσαι ευχαριστημένος. Εμείς παρακολουθούσαμε την πορεία σου, τα πήγες πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά στον Αλαμοπό. Δύσκολη γιατί ο στόχος μας ήταν να μείνουμε στην κατηγορία σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα και το καταφέραμε σχετικά εύκολα και συνεχίζουμε. Για το καλύτερο. Δεν θα σε ρωτήσω από τώρα αν θα μείνεις στον Αλμοπό. Σίγουρα έχεις πάρα πολλές προτάσεις. Κάποια στιγμή, στην περίοδο την μεταγραφική του χειμώνα, ακούστηκε το όνομά σου για τον Απ Ζάκυνθος. Τελικά δεν ήρθες στην ομάδα. Θα ήθελα απλά δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν είναι και η κατάλληλη στιγμή. Απλά θα ήθελα να σε ρωτήσω αν θα ήθελες εσύ να έρθεις στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ κοντά να κλείσω στην ομάδα. Είχα ένα τραυματισμό. Στη μέση τη χρονιά. Ήσουν εδώ στον τραυματισμό, εδώ τον πέρασε, έτσι, την αποθεραπεία. Πίσω, έκανα εδώ την αποθεραπεία μου. Η αλήθεια είναι ότι ήταν να φύγω από τον Αλμοπό και να έρθει η Ζάκυνθο. Τελικά, για κάποιου λόγου, εντάξει, μεταγραφή χάλασε. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να βοηθήσω την ομάδα και η ομάδα να βοηθήσει εμένα. Αλλά εντάξει, τι να πω. Και μια μιλάμε και για τον Απ, θα ήθελα έτσι, τη δικιά σου άποψη. Έκανε μεγάλο αγώνα, κυρίω δικαστικό, τον κέρδισε. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια. Το σουτ δυνατό, κοντράρι μπάλα. Παραμένει στο Μουσάι. Αυτός εκεί που τη στέλνει δεν είναι κανένας παίκτης του Καταστάριου. Διώχνουν οι της Φλόγας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις δύο λόγια για τον Άψο, ο οποίος όπως είπαμε κέρδισε τις μάχες
Στα δικαστήρια δεν τις κέρδισε όμως εντός αγωνιστικού χώρου και δεν κατάφερε να μείνει ομάδα, στην Super League. Η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκε δικαστικά. Παρ' όλα αυτά είχε ο πρόεδρος κατάφερε να κρατήσει την ομάδα το Γενάρη, δηλαδή να την κατεβάσει στη Super League 2. Και ήταν δύσκολο όμως, διότι έπαιξε μισή χρονιά χωρίς παίχτες. Αλλά θα ήθελα να δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου και στους παίχτες, οι οποίοι και εγώ από μακριά που παρακολουθούσα ήμουν σίγουρος ότι η ομάδα θα έμενε. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο και στο τέλος δεν τα κατάφερε. Παίξανε πάρα πολύ ρόλο, ίσως και η διαιτησία σε κάποια παιχνίδια, Ραφαήλ. Τα γνωρίζεις πολύ καλά, ποδοσφαιριστής είσαι. Είναι μια περίεργη εντός εισαγωγικών κατηγορία η Super League 2. Είναι είδαμε δύσκολο, και κάποια δύσκολο, αποτελέσματα τις τελευταίες αγωνιστικές που μας ξύνησαν γενικώς, έτσι, όχι ειδικώς για την ομάδα Τζακίνθου, γενικώς. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο τέτοια αποτελέσματα, περίεργα αποτελέσματα. Και δύο λόγια για τον Εθνικό Σκουλικάδου. Ο Εθνικός, κοιτάξτε να δείτε, είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα, ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μείνει στην κατηγορία και εγώ που παρακολουθούσα μακριά έλεγα στην αρχή ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια έκανε την προσπάθειά του και κάποια στιγμή εκεί προς το τέλος της χρονιάς η ομάδα πίστευε ότι θα σωθεί, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Και εκεί είχαμε κάποιες αφισβητούμενα, κάποια γκολ που ακύρωσε ο Εθνικός 90, οι οποίοι στερήσαν και με ψυχολογικό τρόπο και βαθμολογικό τρόπο τον Εθνικό. Του έκλεψαν κάποιους βαθμούς εντός εισαγωγικών και εντός και εκτός έδρας και θα μπορούσε, έφτασε στην πηγή. Έφτασε. Αλλά δεν τα κατάφερε. Σε ένα πάρα πολύ δύσκολο, από τους πιο δύσκολους όμιλους στην Ελλάδα. Είναι δύσκολα φέτος. Εντάξει, μόνο ο Αψάκυνθος. Θα δούμε βέβαια διοικητικά τι θα γίνει. Έτσι. Γιατί ο Αουτσιλιβί δεν θα πάει στα μπαράζ για να διεκδικήσει και αυτό στην άνοδό του στη Γάμα Αθηνική, έτσι ώστε να έχει το νησί μας δύο ομάδες. Αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε ο Αψιζάκηδος διοικητικά τι θα κάνει, γιατί έχει ακουστεί ότι ο κύριος Γκούναρης μάλλον θα αποχωρήσει. Και αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο πλήγμα, γιατί τόσα χρόνια, Ραφαήλ μου, έχουμε γευτεί πάρα πολλές επιτυχίες με τον κύριο Γκούναρη. Δύο φορές η ομάδα στη Β' Εθνική, έτσι. Ναι, ναι. Νομίζω τρία χρόνια, σε ρωθώ. Όχι, εννοώ δύο φορές. Παλιά μέχρι το 2016 ήταν Β' Εθνική και ξανανέβηκε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τώρα η ομάδα θα βρίσκεται στη Γάμα Εθνική. Ίσως αλλάξει κεφάλαιο, ίσως να βγει σε καλό, μπορεί να είναι και σε κακό. Αλλά ό,τι και αν γίνεται, για καλό γίνεται πάντα. Σωστά, σωστά. Μακάρι να βρει τον δρόμο της ομάδα και να είχαμε και άλλη εκπροσώπηση από εκτός από τον ΑΠΣ, να είχαμε κάποια άλλη ομάδα. Θα ήταν πολύ καλό για το νησί μας. Βέβαια η κέρδη είναι δύσκολη, καταλαβαίνω κι εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για να δούμε μια πολύ καλή παλιά. Βγαίνει ο τερματοφύλακας και μπλοκάρει ο Ανδρέας ο Κούντρας. Ήταν από την παλιά του Κλάδη, αν δεν κάνω λάθος, αν είδα καλά. Ο Βασίλης ο Κλάδης έκανε το γέμισμα. Εκεί όμως βγήκε γρήγορα έγκαιρα ο Ανδρέας ο Κούντρας που διάβασε τη φάση και μπλόκαρε χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Συνέχεια στο παιχνίδι, έχουμε συμπληρώσει το 12ο λεπτό. Στο πρώτο ημίχρονο παραμένει το 0-0. Και συγγνώμη αν το λέμε συνέχεια το σκορ, γιατί κάποιοι φίλοι μπορεί να μπαίνουν τώρα στην παρέα μας. Α, το έχουμε και ναι, δεν έχω μπροστά μου monitor. Με ενημερώνει ο Νίκος, ο εορτάζων Νίκος Τράνακας, ότι υπάρχει στο monitor. Οπότε εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Ραφαήλ μου, 12 προς 13 λεπτά, τίποτα το ιδιαίτερο μπροστά στις δύο εστίες. Θα ήθελα να μου πεις έτσι ένα πρώτο σχόλιο. Παίζει βέβαια, για να δούμε αυτή τη φάση, κεφαλιά. Θα βγει ο Βαρβαρίγος, δεν θα μπορέσει να διώξει και έχουμε το corner, γιατί διώχνουν οι συμπαίκτες του εκεί σε corner. Βέβαια, σε άλλη περίπτωση, αν ήταν αντίπολος, μπορεί να είχαμε και παράβαση, έτσι, και πέναλτι, Ραφαήλ, και πέναλτι, στη φάση ναι, αυτή. Πήγε λίγο άτσαλα. Είχαμε πέναλτι, αλλά ευτυχώς, ναι, ήταν συμπαίκτης του. Για να δούμε αυτό το corner που έχει κερδίσει από αριστερά, πώς κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο μέρος η ομάδα του Καταστάριου. Έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή του Βαρβαρίγου. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Ο Βαρβαρίγος εκεί προσπαθεί να διώξει. Βρίσκει την μπάλα όσο χρειάζεται. Και έχουμε δεύτερο συνεχόμενο corner. Από την άλλη πλευρά όμως βρήκε την μπάλα όσο έπρεπε για να μην φτάσει αυτή στον Καμπεράι και να τη στείλει στα δίχτυα που ήταν στο δεύτερο δοκάρι. Λοιπόν, από δεξιά τώρα ο Κώστας ο Χριστοδουλόπουλος είναι αυτός που θα εκτελέσει για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Το εκτελεί, μπάλα περνάει, βγαίνει και μπλοκάρει ο Βαρβαρίγος που προσπαθεί να τρέξει την ομάδα του. Δεν περνάει μπάλα. Αυτό είναι ο παίκτης του Καταστάριου από δεξιά.
Λαρισσός Γιώργος κάνει το γέμισμα. Θα διώξουν οι παίκτες της Φλόγας στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα δεξιά δεν θα φτάσει ποτέ στον Πλαρινό. Δεν ήταν καλή η μπαλιά του Κώστα Μουχαμετάη. Η μπάλα είναι για την Φλόγα. Στο 14ο λεπτό της συνάντησης. Από δεξιά, όπως κάνει η επίθεση το καταστάρι, με τον Μουχαμετάη. Συγγνώμη, είπα η Φλόγα πριν, αλλά είναι το καταστάρι, η ομάδα που είναι στο πλάγιο. Εντάξει, και εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, ζητούμε συγγνώμη για τα λάθη. Ένα σουτ δυνατό, η μπάλα δεν περνάει. Το γέμισμα, νέα κόντρα, αυτή τη φορά ήταν, πριν ήταν ο Μιλιοφίτης, τώρα ήταν ο Πίσκοπος που έκανε το σουτ. Για να δούμε, η μπάλα περνάει από αριστερά, θα γίνει το σουτ, καλό, η μπάλα out, μεγάλη ευκαιρία για το καταστάρι στο 15. Στο 15 λοιπόν ο Πλέσας κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία με αυτό το φαλτσαριστό σουτ. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κώστα Βαρβαρίγου. Να λοιπόν η πρώτη αξιόλογη φάση στο παιχνίδι έρχεται μετά από 15 λεπτά με τον Πλέσα να κάνει το σουτ με φάλτσο. Η μπάλα βρίσκει στο χορτάρι και φεύγει out, ενώ τώρα γλιστράνε και γλιστράει και ο παιχνίδι του κατασταριού με το νούμερο 18 Μούστα. Έχασε την ώρα από τις μπάλες και ήταν οι φιλοξενούμενοι, αλλά κάνουν το foul. Ραφαήλ, κάτι θες να πεις? Να πω ότι δεν είναι το και εγώ, ότι βλέπω ένα αναγνωριστικό παιχνίδι στο 5-7, τουλάχιστον. Οι ζεμάδες θα δείχνουν να πάρουν λεπτά. Δεν είναι το τελευταίο. Και έχει δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις και την ευκαιρία που καταγγελθεί, αλλά από ό,τι είδα από εδώ πέρασε και το δοκάρι του. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Για να δούμε το γέμισμα, στο φάουλ θα διώξουν υπέρ της Φλόγας μακριά. Εκεί που θα κάνει το κοντρόλ ο Σούλα, θα βγάλει δεξιά. Τελικά οι παίκτες του κατασταρίου ελέγχουν. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, όντως είναι ένα αναγνωριστικό παιχνίδι, αλλά έχει πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο το καταστάρι. Είναι ο Δαβίδ με τον Γολιάθ, έτσι δεν είναι? Και να πούμε, Ραφαήλ μου, επειδή εσύ έλειπες καιρό, την προχθές ήρθες τη Δευτέρα στο νησί, ότι η Φλόγα Κυψέλης, βέβαια μπορεί να το ξέρεις, γιατί να πούμε ότι σήμερα είναι και μια οικογενειακή, αν θέλετε, υπόθεση εδώ, γιατί παίζει ο ξάδερφός του, ο Ιάσονας Τσόλης, που έχει τώρα και την μπάλα. Και ο μπαμπάς είναι και στον αγωνιστικό χώρο ρεπόρτερ, έτσι. Είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Ναι, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Λοιπόν, μπορεί να έχεις μάθει λοιπόν ή από τον Ιάσονα ή από τον μπαμπά ότι η Φλόγα Κυψέλης είχε μια πολύ μεγάλη αποχή αγωνιστική. Οπότε αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και επίσης, επειδή είσαι ποδοσφαιριστής και πιστεύω να συμφωνήσεις μαζί μου, ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής που παίζει σε πλαστικό παίξει σε χορτάρι, πορώνεται, γλυκαίνεται, τα δίνει όλα και στα πρώτα 20 λεπτά. Φουσκώνει, ναι, να το πω έτσι. Ναι, ειδικά στο δημοτικό στάδιο Τζακίδου που έχει ένα περίεργο χλωτάπιτα. Ναι, ακριβώς. Είναι βαρύς πολύ, έτσι. Πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 10 μέρες προπόνηση για να το συνηθίσεις. Τόσο πολύ, ε. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι... Να πούμε ότι ο Ραφαήλ Πέτας έτσι έχει παίξει πολλά χρόνια στον Αψάκυνθος και το γνωρίζει πολύ καλά αυτό το γήπεδο. Είναι ένα από τα σπίτια του. Λοιπόν, το βλέπω συνέχεια, νομίζω ότι το βλέπεις και εσύ και θα το πω τώρα για να δούμε τη φάση αυτή και θα σου πω μετά τι έχει γίνει. Σε κόρνερ, όχι, θα προλάβουν. Α, θα αφήσουν οι παίκτες του καταστάριου, είναι κόρνερ. Λοιπόν, έχουμε διακοπή και δεν ξέρω αν το είδες και εσύ. Πετάνε συνέχεια αυτές τις χαρτοτενίες στον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Μποζίκη. Τον εκνευρίζουν γιατί γυρνάει στην κερκίδα και τους κοιτάζει άγρια. Και ίσως να το κάνουν σαν παιχνίδι οι φιλάθλοι. Οπότε, να, κι άλλοι εκτοξεύεται εντός αγωγικών ταινία. Είναι αυτές οι ταινίες που πάνε στις ταμιακές μηχανές, για να καταλάβετε. Και όταν φεύγει. Να πούμε ότι γίνεται φωνικό όπλο, έτσι. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Αν χτυπήσει κεφάλι, για να δούμε στη φάση. Θα διώξουν οι παίκτες της Φλόγας, όμως παραμένει. Και το σουτ καλό, δυνατό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Γιώργο Πλαρινό. Έχει βρει ο Κώστας ο Βαρβαρίγος την μπάλα, ο τερματοφύλακας. Είναι νέο κόρνερ, τέταρτο κόρνερ.
Τέταρτο κόρνερ λοιπόν για τους παίχτες του Κατασταρίου που πιέζουν. Πολύ μεγάλη επέμβαση. Ναι, όντως. Στο σούτ του Γιώργου Πλαρινού. Λοιπόν, εκτελέστηκε το κόρνερ. Συρτά η πάσα, διώχνουν οι παίχτες της Φλόγας. Όχι καλά όμως. Και προσπαθούν τώρα να βγουν και στην κόντρα επίθεση. Για να δούμε. Με τον Σούλα δεν μπόρεσε εκεί να συγκρατήσει την μπάλα. Έχουμε πλάγιο για το Κατασταρί. Λοιπόν, δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 15 και στο 18 καταγράφονται και οι δύο για την ομάδα του Κατασταρίου. Στο 15 ο Πλέσας έκανε το σούτ, την μπάλα πέρασε μόλις λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Βαρβαρίγου και ο Βαρβαρίγος εντυπωσιακά έδιωξε σε κόρνερ το σούτ μέσα από την περιοχή, δυνατό σούτ του Γιώργου Πλαρινού. Λοιπόν, και πάλι η Φλόγα σε άμυνα. Θα διώξουν οι παίκτες της Φλόγας σε ένα σημείο που ελέγχουν οι του Κατασταρίου με τον Πάγια. Και τώρα η μπάλα πάει στον Μουχαμετάη. Αυτός θα γεμίσει. Ωραία, για να δούμε τη φάση αυτή. Η μπάλα, το κοντρόλ όμως με το στήθος δεν ήταν τόσο καλό. Η μπάλα φτάνει στον Πλαρινό. Αυτός θα κάνει τη σέντρα. Το σούτ με πλασέ πιο πολύ δεν ήταν δυνατό. Θα διώξουν οι της Φλόγας. Επιμένει το Κατασταρί. Νέο σούτ, πέφτει και διώχνει σε κόρνερ, το πέμπτο κόρνερ. Το πέμπτο κόρνερ για την ομάδα του Κατασταρίου. Ένα σούτ του Χριστοδουλόπουλου. Ένα πολύ δυνατό σούτ. Έδιωξε και πάλι, έπεσε στη δεξιά του γωνία ο Κώστας Βαρβαρίγος και θα διώξει στο 20. Να λοιπόν, που πιέζει πάρα πολύ το Κατασταρί. Έχουμε φάουλ επιθετικό. Είναι και ο πατέρας του Κώστα Βαρβαρίγου, ο Γιάννης Βαρβαρίγος, παλιός θεματοφύλακας στην Κερκίδα. Εμψυχώνει το γιο του, φωνάζει. Για να δούμε λίγο τον κόσμο. Την ίδια κίνηση που κάναμε με τον Ραφαήλ. Γέμισε, έτσι. Εντάξει, η Κερκίδα, η άλλη απαγορεύεται να πάει κάποιος. Μπορούν να πάνε φύλαθλοι εκεί, οπότε έχει γεμίσει η υπόλοιπη Κερκίδα. Θυμίζει λίγο έδρα. Ναι, πραγματικά. Θυμίζει λίγο Ζάκυνθο, έτσι. Ναι. Βέβαια, λείπουν οι απέναντι. Οι απέναντι, για όσους μας βλέπουν εκτός νησιού και δεν γνωρίζουν, είναι οι φανατικοί φιλαθλοί της ομάδας της Ζακύνθου. Λοιπόν, ωραία η κάθετη πάσα. Πήγε να περάσει η μπάλα για τον Πίσκοπο. Έκοψαν οι της Φλόγας και βγαίνουν και μπροστά τώρα. Προσπαθούν μάλλον να βγουν μπροστά. Δεν τα καταφέρνουν. Έχει πάρει μέτρα, όπως είπε και πριν ο Ραφαήλ, το Κατασταρί στο γήπεδο. Έχει κλείσει στο ένα τέταρτο μάλλον του γήπεδου, τόσο πολύ, την ομάδα της Φλόγας. Και βλέπουμε τώρα να βγαίνει από αριστερά ο Χριστοδουλόπουλος. Ετοιμάζεται να βγάλει με τη μία τη σέντρα. Πολύ ωραία η προσποίηση. Βγάζει τη σέντρα. Εκεί όμως που δεν είναι κανείς, τώρα πάει και θα κάνει το σουτ. Και θα κοντράρει η μπάλα. Το σουτ από τον Μπλέσα, τον Ανδρέα. Η μπάλα κόντραρε. Και στον Πέτα. Στον Πέτα. Και η μπάλα βγήκε πλάγιο για τους τυπικά φιλοξενούμενους της ομάδας του Κατασταρίου. Λοιπόν, είμαστε στο 22ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει στη Ζάκυνθο, στον τελικό κυπέλου, στο δημοτικό στάδιο, μεταξύ της Φλόγας Κυψέλης και της ομάδας που είναι τώρα στην επίθεση. Εκτελέστηκε το πλάγιο του ΑΟ Κατασταρίου. Έχουμε φάουλ επιθετικό, σωστά. Υπάρχει σπρόξιμο στον αέρα, στο πλάγιο αυτό που εκτέλεσε ο Δημήτρης Μιλιοφίτης. Έγινε εκεί επιθετικό φάουλ. Αργά-αργά οι παίχτες της Φλόγας Κυψέλης κερδίζουν χρόνο. 23ο λεπτό, 0-0, με τρεις καλές φάσεις και οι τρεις για την ομάδα με τα μαύρα και τα μπλε, το Κατασταρί. Στο 15 ο Πλέσα σουτ, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του κυρίου που είναι τώρα και κάνει το ελεύθερο, του Κώστα Βαρβαρίγου. Στο 18 ο Βαρβαρίγος είπε όχι στον Πλαρινό, έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ, έδιωξε σε κόρνερ, ενώ τώρα και πάλι από αριστερά, για να δούμε τώρα τον Πέτα αριστερά και ένα σουτ καλό, διώχνει ο Βαρβαρίγος, σουτ, η μπάλα out, για να δούμε η μέσα, γκολ, γκολ για το Κατασταρί, γκολ για το Κατασταρί στο 23. Ο Πίσκοπος είναι ο σκόρερ του γκολ, ενώ ανάβουν και καπνογόνα. Γίνεται κουβάρι η ομάδα του Κατασταρίου. Στο 23 λοιπόν
το γκολ. Και να πούμε όλη τη φάση, ήταν ο Πέτας και πάλι ίδια φάση με το 15, Ραφαήλ. Ήταν από αριστερά, έκανε το σούτ, έδιωξε δύσκολα ο Βαρβαρίγος. Ήρθε στη φάση ο Πίσκοπος και με σούτο που κόντραρε η μπάλα κατέληξε τελικά στα δίχτυα της εστίας του Βαρβαρίγου. Νομίζω ήταν ο Ανδρέας ο Πλέσας. Ο Πλέσας έκανε την προσπάθεια από αριστερά. Είπα ο Πέτας, ο Πλέσας. Ένα 1-0, 24ο λεπτό, φάουλ για την Φλόγα Κυψέλης, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο μέρος, στο τέρμα που βλέπει προς το κημητήριο. Για να δούμε, σε καλό σημείο, είναι κοντά στην μπάλα με το νούμερο 8 και μάλλον αυτός θα το εκτελέσει ο Βασίλης ο Κλάδης. Μάλλον ο Κλάδης θα κάνει το σουτ, για να δούμε. Σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ναι, πολύ καλό, ναι. Φεύγει ο Τσιόλης. Κλάδης δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ανδρέα Κούντρα. 25 λεπτά στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Από το 23ο λεπτό έχει ανοίξει το σκορ εδώ. Φλόγα Κυψέλης, ΑΟ Καταστάριου 0-1 με τον γκολ του Πίσκοπου. Ήταν ο Πλέσας αυτός που έκανε το σουτ από αριστερά. Δύσκολα έδιωξε ο Βαρβαρίγος, η μπάλα έφτασε στον Πίσκοπο, κόντραρε λίγο και η μπάλα σε αμυντικό της Φλόγας και κατέληξε στα δίχτυα. Συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες που είναι μπροστά στο σκορ και στην ψυχολογία. Τσόλης κάνει το λάθος. Τρέχει να το διορθώσει και το διορθώνει και παίρνει και το φάουλ. Σωστά. Σωστά. Έχει σηκώσει το σημαίακι του. Ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Διονύσης Πλέσας, ήταν δίπλα στη φάση. Σπρώχτηκε ο Τσόλης. Και τώρα η Φλόγα θα προσπαθήσει να απαντήσει. Για να δούμε αν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Είμαστε στο 26ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. 0-1. Η Φλόγα από δεξιά. Μπάλα φτάνει στους παίκτες του Καταστάριου, κάνουν το λάθος. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι με τον Τσιόλη. Θα πάρει το φάουλ στη μεσαία γραμμή ο έμπειρος ποδοσφαιριστής. Εκτελείται γρήγορα. Μπάλα περνάει από όλους. Έχουμε φάουλ, έχουμε τραυματισμό. Δεν υπάρχει φάουλ, δεν έχει σφυρίξει ο κύριος Μπέης. Υπάρχει τραυματισμό σε γόνατο ή στον Μυρό, εκεί πονάει πολύ. Ελπίζω Ραφαήλ. Να είναι ο Μυρός, ελπίζω. Ναι, ναι, εκεί. Όχι, ελπίζεις να βλέπω ποια είναι το Μυρό, Ραφαήλ. Μακάρι, γιατί από εδώ πρέπει να έχει φάει μακάρι. Γονατιά στο Μυρό. Έχουμε τη διακοπή, θα ήθελα λοιπόν να μου πεις αυτά τα πρώτα 27 λεπτά που παίζουμε. Το είπες ότι το Καταστάρι έχει ανέβει στο παιχνίδι, έχει πάρει μέτρα και το είδαμε και επιβραβεύτηκε το Καταστάρι. Είχε το momentum. Το Καταστάρι φαινόταν ότι αργά γρήγορα ότι θα σκοράρει, αυτή την εντύπωση έχω εγώ και το έκανε ο Πίσκοπος από με κοντινή προβολή. Έμπειρος ποδοσφαιριστής, εκμεταλλεύτηκε το, όχι λάθος, πιστεύω ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί. Ίσως δεν έβλεπε καλά ο Βαρβαρίγος. Ναι, γιατί είχε πολλούς συμπαίκτες και αντιπάλους μπροστά του, ήταν πολλά κορμιά. Ήταν τρεις αμυντικοί με έναν επιθετικό και κατάφερε επιθετικός και έσβοξε την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν και καλό το σουτ, το πλασέ σουτ του Ανδρέα του Πλέσα, έτσι. Για δεύτερη φορά, όπως έκανε και στο 15, όπου τότε δεν είχε τύχει, η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα βρήκε τον τερματοφύλακα της ομάδας της Φλόγας. Αυτός έδιωξε, αλλά εκεί που πήγε μπάλα ήταν ο Πίσκοπος που καραδοκούσε έμπειρος. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έχουν ανάψει προβολής εδώ και αρκετή ώρα στο δημοτικό στάδιο. Έχει νυχτώσει και ο παίκτης της ομάδας του Καταστάριου με το νούμερο 2, ο Κωνσταντίνος Μουχαμετάη, είναι έτοιμος να ξαναπεράσει στον αγώνα. Είναι λίγο πιο πάνω από το γόνατο από ό,τι βλέπω. Έχει φάει γονατιά, χωρίς να το θέλει βέβαια ο αντιπαλός του.
και θα μπει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό λίγο. Είναι καλό νέο που ξαναμπαίνει. Ναι, 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 εντάξει, είναι εντάξει το παιδί. Ευτυχώς. Μπράβο στους παίκτες της Φλόγας Κυψέλης. Μπράβο και στον Σούλα που γυρνάει την μπάλα πίσω. Στον τερματοφύλακα της ομάδας, μπροστά μάλλον, στον τερματοφύλακα του καταστάριου, τον Ανδρέα Κούντρα, εφαρμόζοντας το fair play. Λοιπόν, προσπαθούν οι παίκτες του καταστάριου, η Φλόγα όμως κερδίζει, ή της Φλόγας, και από τα δεξιά τώρα προσπαθούν να περάσουν την μπάλα μπροστά στο Σούλα, ο οποίος είναι, έχει τώρα την μπάλα, είναι ερμητικά μόνος του, έτσι, Ραφαήλ. Ναι, είναι πολύ μόνος του. Ζητάνε χέρι. Μακριά οι γραμμές της Κυψέλης. Ναι, ναι. Ο Κορφιάτης εδώ, ο Νίκος, ζητάει χέρι που πήγε να διώξει την μπάλα. Για να δούμε του κατασταρίου. Παίζεται, λέει ο Βασίλης, ο Μπέις. Δεν υπάρχει φάουλ. Και πάλι της Φλόγας προσπαθούν. Αποκομμένος, βέβαια είναι από την άλλη μεριά ο Νίκος ο Κορφιάτης, αλλά πιο πολύ προσπαθούν να βρουν με γιώμες τον Σούλα. Όπως βλέπεις, δεν υπάρχει κέντρο αυτή τη στιγμή για το. Είναι λίγο δύσκολο για την Κυψέλη. Με το, η αλλαγή σε πλαστικό τάπητα σε φυσικό χόρτο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει κουράσει τους ποδοσφαιριστές, ναι, ναι. Ειδικά όπως είπαμε στο συγκεκριμένο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Στο συγκεκριμένο, γιατί όπως είπες και εσύ. Είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ βαρύ, είναι πολύ είναι βαρύ το γήπεδο. Λοιπόν, χρειάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο η γιατρός της σημερινής αναμέτρησης. 34ος τελικός. 30 λεπτό, 0-1 το καταστάρι από το 23, χάρη στον γκολ του Πίσκοπου. Έχει δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του Δήμου Αλικών, του πρώην Δήμου Αλικών. Για να θυμίσουμε, για όσους φίλους είναι από την αρχή, και να γνωρίσουμε σε όσους φίλους έχουν μπει τα τελευταία λεπτά στην παρέα μας, τα 33 προηγούμενα κύπελα, μιας και έχουμε διακοπή στον αγώνα. 17 κύπελα από τα 33 έχει κερδίσει ο Απ Ζάκυνθος. Από το 87-88 δηλαδή, αυτή την αγωνιστική περίοδο όπου ξεκίνησε και υπάρχει η ΕΠΣΕ Ζακύνθου. Από το 88 έως και το 2000 συνεχόμενα έχει πάρει 13 και έχει πάρει επίσης το 2002, το 4, το 5 και το 6, τα υπόλοιπα 4 έχει συνολικά 17. 4 έχει το Τσιλιβί, το 8, το 10, το 11 και το 18, 4 έχει και το Καταστάρι, πάει για το 5ο σήμερα να τα καταφέρει. Έχει το 9, το 16, το 17 και το 19 κατακτήσει τα 4 τρόπαια. Από 2 έχουν η Θύελλα Μπελοκήπων, το 12 και το 13, 2 συνεχόμενα, είχε κάνει και τον double τότε, ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι με τη Φλόγα να κερδίζει το πλάγιο. Άλλα 2 έχει η ομάδα της, του Αστέρα Μαχαιράδου το 2001 και το 2003 και από ένα έχουν ο Πειρατής Λαγανά το 2007 που ήταν και στην Δέλτα Εθνική τότε, Ραφαήλ. Ναι, ήμουν τότε ήσουν στις ακαδημίες του δάσκαλου τότε, του στον Έσπερο. Ναι, του δάσκαλου. Μάλλον όχι, δεν λεγόταν Έσπερος. Του Ζακυνθιακού. Ζακυνθιακού, ναι, ναι. Λοιπόν, από ένα λοιπόν έχουν, όπως είπαμε, ο Πειρατής το 7, ο Ζακυνθιακός. Ήσουν τότε το 14, στο ήμουνα, ναι, έπαιζα. Δέλτα Εθνική, Γάμα. Γάμα ήταν, ναι, ναι, σωστά, ήταν γάμα τότε, το 14. Με τον Άγιο Λεόντα στο τελικό. Σωστά. Στο Γαϊτάνι, στο ακόμα. Στο Γαϊτάνι, ωραία, τι θυμίζεις τώρα, τι θύμισες είναι αυτές, Γαϊτάνι, ενωσιακό γήπεδο. Ο Άο Λεβάντε έχει πάρει για αυτός ένα στο 15, ένα το 15 και χωρίς να υδρώσει, η Αθλητική Ένωση Αγίου Λεόντα Κυλιωμένου το 2020 με κλήρωση. Δεν είναι καλό, καθόλου καλό, το φάουλ που εκτέλεσε με το νούμερο 14 ο Νίκος ο Κορφιάτης, ενώ έχουν βάλει σημάδι τον Αντώνη Μποζίκη, τον τέταρτο διετή. Έχει πολλά νεύρα ο τέταρτος, γιατί σας είπα και πάλι, το είπε και ο Ραφαήλ, ότι αν σε πάρει αυτό το καρούλι που λέμε, είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, αν σε πάρει ειδικά στο κεφάλι, θα γίνει πολύ επικίνδυνο. Συνέχεια στο παιχνίδι, 33ο λεπτό, 0-1, Φλόγα Κυψέλης, ΑΟ Κατασταρίου, χάρη στον γκολ του Πίσκοπου στο 23ο λεπτό. Είμαστε εδώ μαζί με τον Ραφαήλ Πέτα που μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα. Αμέσως είπε το ναι και τον ευχαριστούμε πολύ. Ήρθε τη Δευτέρα στο νησί και αντί να πάει να δει τους φίλους του, είναι δεύτερη μέρα εδώ. Απόγευμα ήρθε, απόγευμα δεν ήρθε, στις Δευτέρας, δεύτερη μέρα ήρθε εδώ για να περάσει τις επόμενες 2 ώρες μαζί μας και μαζί σας βέβαια, φίλες και φίλοι, από αυτό το live streaming, όπως είπαμε, με την κάμερα, με την εικόνα να τη στέλνει στα σπίτια σας. Εορτάζω σήμερα, Νίκος,
Τράνακας, γενέθλια, ενώ για να δούμε. Έγινε το εκτελέσκε το φάουλ και έδιωξαν σε κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ της Φλόγας στο παιχνίδι. Έναντι 5 της ομάδας του Κατασταρίου. Ίσως οι στατικές φάσεις παίξουν κάποιο ρόλο για τη Φλόγα. Και πάει ο Κορφιάτης από ό,τι βλέπω από την άλλη πλευρά, ενώ παίζει από αριστερά ο Νίκος. Πάει τώρα να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, το πρώτο για την ομάδα του. Για να δούμε στη στημένη αυτή φάση τι μπορεί να έρθει, έτσι, τι μπορεί να φέρει στην ομάδα της Φλόγας. Έδιωξαν οι του Κατασταρίου, η μπάλα δεν απομακρύνεται, κερδίζουν και πάλι οι της Φλόγας από δεξιά, κερδισμένο πλάγιο. Μπαίνουμε στο 35ο λεπτό, 10 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Πάντα 0-1 με το γκολ του Πίσκοπου στο 23, χωρίζει αυτή τη στιγμή τις δύο ομάδες. Τσιόλης αυτό το πλάγιο γέμισμα, να μου επιτραπεί η έκφραση, δεν περνάει μπάλα, κερδίζουν στη μεσαία γραμμή ή της Φλόγας και προσπαθούν να βγουν και πάλι μπροστά, αλλά οι τυπικά φιλοξενούμενοι κερδίζουν. Νέο λάθος, προσπαθεί να πάρει μέτρα τώρα η Φλόγα, ενώ έγινε ένα φάουλ εκεί. Δεν έχει βγάλει ακόμα ο κύριος Μπέις την κίτρινη κάρτα του τσεπάκι του. Κρατάει σε ένα επίπεδο, προσπαθεί να κρατήσει σε ένα επίπεδο και καλά κάνει για μένα. Καλά κάνει, καλά κάνει, καλά κάνει. Ενώ ο κύριος Πλέσας, ο πρώτος βοηθός, καλεί για άλλη μια φορά τον διαιτητή, τον κύριο Μπέι, στη μέση, στο κέντρο της πλάγιας γραμμής. Και φωνάζει το βοηθό του, το Μάκη, τον Κόκλα, θα φύγουνε, αποχωρούν οι διαιτητές, διότι πετάνε από την κερκίδα αυτές τις ταινίες και πάνε οι φίλοι του Κατασταρίου, οι ποδοσφαιριστές μάλλον του Κατασταρίου, στους φίλους τους, ενώ έχουμε διακοπή στο 35. Φεύγουν στα αποδυτήρια οι διαιτητές μαζί με τον τέταρτο, τον κύριο Μποζίκη. Πάει και ο παρατηρητής αγώνα, ο κύριος Βιτζιλέος. Είναι δύο οι παρατηρητές του αγώνα, ο κύριος Βιτζιλέος και ο κύριος Βερίκιος. Πιστεύω είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στο τελικό. Ναι, πραγματικά. Ευζακήθου. Νομίζω όμως ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι, γιατί το έχουν δει σαν παιχνίδι οι φίλοι του Κατασταρίου. Και λέω φίλοι του Κατασταρίου, γιατί αν κρίνω από τους ποδοσφαιριστές του Κατασταρίου, αυτοί παροτρύνουν τους φίλους τους να μην πετάνε στον αγωνιστικό χώρο της ταινίας. Από τον Νίκο Τράνακα, ο Νίκος του Τράνακας θα μπορέσει να μας δείξει. Δεν ξέρω αν φαίνεται, όχι δεν φαίνεται. Νίκο, αν θέλεις, κατέβασε λίγο την κάμερα να δούμε τις ταινίες κάτω. Νάτες, κοιτάξτε τι έχει γίνει. Πετάχτηκαν κάποιες όταν μπήκαν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά οι περισσότερες. Ενώ τώρα προσπαθεί να βγάλει από το χορτάρι τις ταινίες ο Πάγια. Βλέπετε τον Πάγια μόνος του. Όπως βλέπετε λοιπόν τι γίνεται στο ταρτάν του Στίβου. Έχει ασπρίσει το ταρτάν, δεν φαίνεται καν από τις ταινίες και γι' αυτό το λόγο οι διαιτητές αποχώρησαν. Λοιπόν, αφού έχουμε αυτή τη διακοπή, πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει σε αυτά τα πρώτα 35 λεπτά, γιατί μετά ήρθε η διακοπή. Ραφαήλ. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Θα έλεγα ότι ο ΑΟΚ Κατασταρίου ήταν πιο απειλητικός, φαινότανε. Ίσως σε αυτή τη φάση που έγινε το 1-0, έλεγες ότι δεν μυρίζει γκολ από εκείνο το σημείο. Πιστεύω ότι ο Βαρβαρίκος θα μπορούσε να κάνει καλύτερη επέμβαση για την κλάση του, αν και μέχρι στιγμής ήταν ο MVP. Μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη μου, είναι ο MVP. Παρ' όλα αυτά, μετά το 0-1, είδαμε λίγο τη Φλόγα να βγαίνει λίγο έξω την περιοχή της, να προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις με κάποια στατικά χτυπήματα. Αλλά την ώρα που πήγαμε να δούμε λίγο ποδόσφαιρο, ξαφνικά έγινε αυτή η διακοπή που, τι να πω, πολύ περίεργο. Βέβαια, αυτή η διακοπή είναι εις βάρος του Κατασταρίου, έτσι. Δηλαδή, οι φίλοι του Κατασταρίου αυτή τη στιγμή κάνουν ζημιά στην ομάδα τους, γιατί τους κόβουν το ρυθμό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, Γιώργο. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο Ραφαήλ Πέτας έχει φορέσει την φανέλα του Κατασταρίου και έχει κερδίσει τον τελικό την επόμενη μετά ομάδα του, είτε ήσουν και πριν. Ήσουν και πριν στον ΑΠΣ. Την προηγούμενη ομάδα. Ήσουν πριν στον ΑΠΣ. Ωραία. Έχει κερδίσει λοιπόν με δικό σου γκολ, έχει δώσει τη νίκη και το κύπελο στον ΑΠΣ Ζάκυνθο, στο Καταστάρι.
Το 18-19, έτσι. Το 19, ναι. Ήταν, θυμάμαι, μια πολύ καλή χρονιά τότε για την ομάδα του Κατσαρίου. Με πολύ καλή πορεία στη Γάμα. Ο στόχος ήταν η παραμονή στη Γάμα και το κύπελο. Τα οποία τα πετύχαμε και τα δύο. Μάλιστα. Ακούω ότι λες, αλλά βλέπω και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Κατασταρίου και επί σειρά ετών παράγοντας της ομάδας του Κατασταρίου, τον Διονύση το Σκιαδόπουλο. Κάτσε κάτω και κλείστο! Ηλίθιε! Έλα! Μη σε μου κοιτάρω, μαλάκα, το καταλάβεις! Λοιπόν, έχουμε διακοπή, έχουμε και κάποιες αψιμαχίες. Εντάξει, αυτά πρέπει να λείψουν. Πρέπει να λείψουν αυτά. Εντάξει, σήμερα έχουμε γιορτή του ποδοσφαίρου. Το λέγαμε και πριν με τον Ραφαήλ ότι είναι μια ωραία βραδιά. Δεν βλέπουμε συχνά παιχνίδια τέτοια ώρα. Ραφαήλ, δεν βλέπουμε συχνά παιχνίδια να γίνονται τέτοια ώρα στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου με τις προβολείς. Είναι και πολύ ωραία βραδιά, πάρα πολύ είναι ωραία το τρίτο βραδιά. Μάτς επίσημο που γίνεται βράδυ. Και το προηγούμενο. Το προηγούμενο το Μπαράζ και το κύπελο το 2019, σωστά, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο είχα παίξει κι εγώ. Ωραίος αγωνιστικός χώρος, καταπράσινος. Πολλά παιδάκια στο γήπεδο, πάρα πολλά παιδάκια. Αυτό είναι το ωραίο, να βλέπεις οικογένειες. Παπάς, μαμά, όλοι έχουν έρθει εδώ. Δεν υπάρχει εδώ. Και κάτι πιο ωραίο. Αλλά δυστυχώς, μερικοί τύποι αμαυρίζουν τις όμορφες στιγμές. Και υπάρχει αυτή η διακοπή, συνεχίζεται αυτή η διακοπή και βέβαια συνεχίζονται και οι αντεγκλήσεις στην κερκίδα. Και είναι μεταξύ τους, μεταξύ των φίλων του Κατασταρίου. Και αυτό ξέρετε γιατί γίνεται, γιατί ο ένας λέει δεν το πέταξα εγώ, ο άλλος λέει το πέταξες εσύ και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό που ακούτε, που φτάνει μέσω των μικροφώνων μας, εμένα και του Ραφαήλ, φτάνουν στους δέκτες σας. 40 λεπτά από το πρώτο σφύριγμα, 41 μάλλον, από το πρώτο σφύριγμα του κυρίου Μπέι, αλλά από το 35 έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Και έχουμε διακοπή όχι γιατί κάτι έγινε εντός αγωνιστικού χώρου, Ραφαήλ, για αυτό που γίνεται στην κερκίδα, αυτό το παιχνιδάκι που κάνουν εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, το παιχνιδάκι των φίλων του Κατασταρίου να πετάνε στο ταρτάν αυτά της ταμιακής μηχανής τα ρολά, αυτά τις ταινίες. Τεχνιδάκι, αλλά θα έλεγα ότι 3-4 φορές πέρασε ΣΥΡΙΖΑ το κεφάλι. Ναι, από το κεφάλι του Τεταρτού. Ένα μπλέχτηκε στον βοηθό, τον Μπλέσα. Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο. Μα δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Εντάξει, ναι, να πετάξεις κάποια χαρτιά, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι δείχνεις ότι δεν σέβεσαι, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται, διαιτητές και ποδοσφαιριστές, αλλά και τους παράγοντες που αγωνίζονται στον πάγκο, προπονητές κλπ. Και τους αναπληρωματικούς, δεν σέβεσαι και τους φίλους που έχουν έρθει σήμερα να παρακολουθήσουν το ποδόσφαιρο, έτσι. Ακριβώς αυτό. Είναι κρίμα δηλαδή. Είναι κρίμα. Και δεν πήγε κάποιο γκολ να πετάξουν κάποια χαρτιά, όπως έγινε και στον γκολ, που ήταν ωραίο. Αλλά τώρα δεν υπάρχει λόγος. Εκεί που παίζεται ποδόσφαιρο, ξαφνικά βλέπουμε χαρτάκια να φεύγουν στο παρατηρητή του αγώνα. Για να φτάσει η εικόνα και ο ήχος στα σπίτια σας, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, βοήθησαν και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους χορηγούς μας. Ηλεκτρονέτ Καπαρέλης, η κλινική Γαλινός στο Ρόιδο, στους Αμπελοκήπους είναι το σωστό. Ο Νίκος Οκουρούμαλος, ο φυσικοθεραπευτής και ο Αναστάσιος Παπανδρέου με τα παγωτά κρικρί. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα και να θυμηθούμε μαζί, Ραφαήλ, πώς έφτασαν οι δύο ομάδες σήμερα εδώ, σε αυτό το μάτς, στο τελευταίο παιχνίδι του κυπέλου. Η τυπικά γηπεδούχος Φλόγα Κυψέλη έφτασε αποκλείοντας στα ημιτελικά την ομάδα του Εσπέρου. 2-1 χάσε το πρώτο παιχνίδι, αλλά κέρδισε εντός έδρας 2-1 το μάτς, αλλά δεν έφτανε αυτό. Πήγανε στην παράταση γιατί υπήρξε ισοπαλία στο σκορ και πέτυχε 2 γκολ στην παράταση, κέρδισε 4-1. Νωρίτερα, στη φάση των 8, δεν έπαιξε, πέρασε έτσι στην επόμενη φάση, διότι η αντίπαλός της, η Δόξα Λιθακιάς,
είχε δηλώσει ότι δεν κατεβαίνει τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο. Πάμε και στο Καταστάρι, το οποίο το Καταστάρι για να φτάσει εδώ ίδρωσε πάρα πολύ. Έβγαλε εκτός τετράδας. Α, ναι. Έβγαλε εκτός οκτάδας το Καταστάρι την ομάδα του Εθνικού Σκουλικάδου. Ήρθε 1-1 το μάτς και στην παράταση πέτυχε τον γκολ της νίκης με 2-1. Και στους τέσσερις πέταξε εκτός τελικού την Θύελλα Άμπελο Κήπων. 0-0 το πρώτο μάτς και 3-1 στον Αγγερικό. Κατάφερε να πάρει την πολύ μεγάλη νίκη και την πρόκριση στον τελικό, όπου μέχρι τώρα, στα 35 λεπτά που παίχτηκε ποδόσφαιρο, η ομάδα του Κατασταρίου προηγείται 1-0 με τον Μπίσκοπο. Επιστρέφουν οι διαιτητές. Ενώ στην πρώτη φάση του κυπέλου, να πούμε ότι υπήρχε και η πρώτη φάση. Εμείς είπαμε από τους 8 και μετά. Στην προηγούμενη φάση η Φλόγα Κυψέλης είχε κερδίσει 0-3 τον Απ Ζάκυνθος και το Καταστάρι το Λεβάντε 3-1. Δύσκολα μάτς για το Καταστάρι. Ραφαήλ, είπαμε, πέταξε έξω Λεβάντε, πέταξε έξω Εθνικός Σκουλικάδου και Θύελλα Άμπελο Κήπων, έτσι. Πολύ δυνατές, ναι. Ειδικά ο Εθνικός που ήταν... Που αγωνιζόταν στη Γάμα. Λοιπόν, 10 λεπτά καθυστέρηση. Ραφαήλ, κυρίες και κύριοι, στο 45 είμαστε. Στο 35 υπήρξε διακοπή και η Φλόγα Κυψέλης έχει κερδίσει ένα φάουλ στην λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή που εκτελείται. Φέρνει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή που θα διώξουν οι γηπεδούχοι. Ένα σουτ πολύ άστοχο από τον Πέτα. Παραμένει αυτό το 0-1. Να πούμε και τις φάσεις μέχρι τώρα, οι οποίες είναι όλες και οι τέσσερις μαζί με τον γκολ από πλευράς ΑΟ Καταστάριου. Στο 15 ο Πλέσας από αριστερά έκανε με το δεξί το σούτ. Η μπάλα πέρασε μόλις έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κώστα Βαρβαρίγου. Στο 18 ο Πλαρινός έκανε το σούτ μέσα από την περιοχή και δεξιά, όπως έκανε επίθεση η ομάδα του Καταστάριου. Με πολύ ωραία προσπάθεια έδιωξε σε κόρνερ με το δεξί του χέρι ο Κώστας Βαρβαρίγος, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής και στη φάση του 20, όταν ο Χριστοδουλόπουλος έκανε ένα πολύ δυνατό σούτ από μακριά και πάλι έδιωξε σε κόρνερ στη δεξιά του γωνία ο Βαρβαρίγος. Όμως δεν τα κατάφερε στο 23, όταν ο Πλέσας και πάλι από αριστερά με το δεξί έκανε το σούτ, μια πανομοιότυπη φάση με το 15. Όμως βρήκε στόχο αυτή τη φορά, έδιωξε ο Βαρβαρίγος δύσκολα την μπάλα λίγο πλάγια. Εκεί βρέθηκε ο έμπειρος Πίσκοπος και με σούτ, αφού βοηθήθηκε λίγο από μια κόντρα, την έστειλε στα δίχτυα, γράφοντας έτσι το Φλόγα Κυψέλης ΑΟ Καταστάριου 0-1 στο 23. Συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες του Καταστάριου από αριστερά. Τι θα δούμε τώρα, έμπειρε Ραφαήλ Πέτα. Τώρα θα δούμε. Στα η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει συμβεί να διακοπεί το παιχνίδι. Τι πιστεύεις, δηλαδή, τι μπορεί να αλλάξει αυτά τα 10 λεπτά. Βλέπω ότι η Φλόγα έχει πάρει λίγο τα πάνω της. Ακριβώς. Έχει πάρει κάποια μέτρα, έχει μια αυτοπεποίθηση. Ίσως μετά τον γκολ που δέχτηκαν. Όπα, φάουλ. Φάουλ σε καλή θέση. Σε πολύ καλό σημείο. Φάουλ σε καλή θέση από δεξιά. Βέβαια πιο πολύ για γέμισμα. Λοιπόν, για να δούμε αυτή τη φάση. Μισό λεπτό, έτσι, Τάσο. Να δούμε αυτή τη φάση με τον Νίκο Κορφιάτη στα στημένα, όπως και αυτό. Πολλοί παίκτες στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του Καταστάριου. Να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτή την στημένη μπάλα. Κορφιάτης, η μπάλα περνάει στον τερματοφύλακα που μπλοκάρει ο Ανδρέας ο Κούντρας. Υπάρχει φάουλ και
Να δούμε. Λογικά ο Μπέις, ο Βασίλης ο Μπέις, όχι. Θα βγάλει κάρτα. Λογικά θα βγάλει κάρτα. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι που βλέπει με το νούμερο 5 ο Ανδρέας Γκουσέτης. Η μπάλα περνάει out από πλευράς Κατασταρίου. Με το δικό μου το χρονόμετρο παίζουμε ήδη 4 λεπτά μετά τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στο παιχνίδι. Θα μας πιάσει το πείσμα. Εγώ πίσω με λίγο. Η Φλόγα προσπαθεί από αριστερά. Τάσο, Τάσο, Τάσο. Να πούμε λίγο στον κόσμο να μην πετάνε τις ταινίες, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Θα διακόψει το μάτσο ο κύριος Μπέις. Έχουμε αυτή την ενημέρωση. Λοιπόν, φάουλ για την ομάδα. Για να δούμε, εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα δεν περνάει, είναι για την ομάδα του Κατασταρίου που βγαίνει από αριστερά. Αφία από πλευράς Κατασταρίου, κόρνερ. Ο Τσιόλης βγάζει την μπάλα σε κόρνερ, είναι το έκτο για το Καταστάρι. Από αριστερά πως κάνει την επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Καθυστερήσεις παίζουμε. 5 λεπτά καθυστερήσεων. Πάμε στο έκτο. Εκτελείται το κόρνερ. Πέφτουν πολλοί παίχτες κάτω. Βγαίνει ο Βαρβαρίγος. Διώγνει με γροθιές. Όχι μακριά. Σουτ. Ο Βαρβαρίγος θα μπλοκάρει. Έχουμε και φάουλ. Επιθετικό. Έχει γίνει φάουλ. Έχουμε δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Μούστα αυτή τη φορά. Βγαίνει ο Βαρβαρίγος, σωτήρια εκεί και καλά έκανε, διάβασε την φάση, έτρεξε, πρόλαβε, έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο. Την επιθετική προσπάθεια των παιχτών του Κατασταρίου στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκτελέστηκε γρήγορα αυτό το πλάγιο, η μπάλα δεν πέρασε, διώχνουν της Φλόγας και κορφιά της τώρα, ψάχνει ένα στήριγμα. Το πλάγιο είναι, η μπάλα πήγε στον κλάδι, το πλάγιο είναι για την Φλόγα. Όγδοο λεπτό στις καθυστερήσεις. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, για όσους απορούν γιατί έχουμε τόση καθυστέρηση, γιατί μπήκαν αργότερα στην παρέα και δεν στην παρέα μας, την τηλεοπτική και δεν ξέρουν τι έχει γίνει. Για να δούμε τώρα τον Κορφιάτη, ωραία κίνηση ο Κορφιάτης, τα βάζει με όλους. Δεν μπορεί να βρει όμως εκεί το συμπαίκτη του, τον Πέτα, που είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο. Δεν τα κατάφεραν οι παίκτες της Φλόγας
χάνεται αυτή η προσπάθεια. Λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διακοπή, 10 λεπτά στο μάτς, λόγω ότι έχουν πέσει πάρα πολλά χαρτάκια στον αγωνιστικό χώρο, μάλλον στο ταρτάν του γηπέδου, και κάποιες ταινίες από αυτές τις χαρτοτενίες μπορούσαν να χτυπήσουν στο κεφάλι τον τέταρτο, και γι' αυτό σωστά ο κύριος Μπέις διέκοψε για λίγο το παιχνίδι. Πλάγιο, μάλλον φάουλ, συγγνώμη, που ετοιμάζεται ο Καμπεράι να το εκτελέσει από δεξιά για τους παίκτες του Καταστάριου. Λέει ότι είναι κοντά ο Κορφιάτης στο τείχος. Καμπεράι, σφυρίζει ο κύριος Μπέις. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα στην μεγάλη περιοχή, θα διώξει, θα προσπαθήσει εκεί ο Βαρβαρίγος. Νέο γέμισμα, η μπάλα στον Κώστα Βαρβαρίγο που θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Προηγείται 1-0, 0-1 σωστά είναι ο αθλητικός όμιλος Καταστάριου. Ραφαήλ, δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο στην καθυστέρηση στα τελευταία αυτά 10 λεπτά. Κόπηκε ο ρυθμός μετά τη διακοπή του αγώνα και γίνει το παιχνίδι λίγο πιο σκληρό. Ναι, να όπως τώρα. Και είδαμε και γρήγορα δύο κίτρινες κάρτες, έτσι, μία για κάθε ομάδα. Κάτι που δεν είχαμε δει στα πρώτα 35 λεπτά που παίχτηκε ποδόσφαιρο. Χρειάστηκαν μετά δύο λεπτά για δύο κίτρινες. Ναι. Οι οποίες ήταν και οι δύο, εννοείται. Ήταν, ναι. Ο Ανδρέας Ογουσέτης έχει δει την πρώτη κίτρινη κάρτα και την δεύτερη κίτρινη κάρτα από πλευράς Καταστάριου, ο Εριών Μούστα. Και δύο σε παραβάσεις στον τερματοφύλακα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Σωστά, σωστά. Σωστή επισήμαση. Κορφιάτης εκτελεί. Η μπάλα περνάει από όλους για να δούμε. Γέμισμα. Τελικά η μπάλα φτάνει στον τερματοφύλακα τον Κούντρα. Με το χρονόμετρο συμπληρώνουμε και τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο κύριος Μπέις, ο κύριος Βασίλης Μπέις, ο άρχον της σημερινής αναμέτρησης, του σημερινού τελικού, 34ου, να σφυρίξει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Για να δούμε. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα της ομάδας του Καταστάριου. Αργά, αργά αυτός, τώρα θα κάνει το γέμισμα. Οι παίκτες του Καταστάριου κρατούν και κρατούν και αυτό το 0-1. Στη μεσαία γραμμή. Τελευταίες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο. Ψάχνει χώρο, αλλά δεν τα καταφέρνει εκεί ο Πίσκοπος, ο σκόρερ της σημερινής αναμέτρησης μέχρι τώρα. Η μπάλα φτάνει από δεξιά για να δούμε τι θα κάνει ο Καμπεράι. Καμπεράι κρατάει πάντα με τον... βγάζει πίσω. Η μπάλα δεν περνάει, προσπάθησε ο Πλαρινός εκεί. Ελέγχουν οι παίκτες της Φλόγας και θα διώξουν από την περιοχή τους όπως στη μεσαία γραμμή, όπου η μπάλα ελέγχεται από τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Δεξιά η μπάλα, καλή παλιά από τον Μούσα για τον Πλαρινό. Πλαρινός από δεξιά. Θα βγάλει τη σέντρα, θα διώξουν οι της Φλόγας. Η μπάλα είναι και την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα καταφέρνει τελικά ο Κορφιάτης και τέλος το πρώτο ημίχρονο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Φλόγα Κυψέλης, ΑΟ Καταστάριου, 0-1 με τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες να μπαίνει στο 23 από τον Πίσκοπο, τον Διονύση Πίσκοπο, τον πολύ έμπειρο αυτό επιθετικό. Και σε πολύ λίγο θα μείνουμε, μη φύγετε από την παρέα μας συνδεδεμένοι, θα έχουμε βραβεύσεις. Θα έχουμε βραβεύσεις, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, για να δούμε. Θα βραβευτεί η Δόξα Πηγαδακίων, ο Άψ Ζάκυνθος και ο Εθνικός Κουλικάδου. Βέβαια, ιεραρχικά θα έπρεπε να το πω. Δηλαδή, ο Άψ Ζάκυνθος, ο Εθνικός Κουλικάδου και η Δόξα Πηγαδακίων. Το ίδιο είναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα κάνουμε μια πολύ πολύ μικρή διακοπή έτσι ώστε να ετοιμαστούν όλα για να γίνει και η βράβευση.
Λοιπόν, μείνετε μαζί μας σε λίγο θα τα πούμε, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Θα μου επιτρέψω όμως να μιλάω και στο μικρόφωνο του σταδίου. Οπότε θα ακούσετε, γιατί θα κάνουμε τις βραβεύσεις τώρα. Φίλαθλοι.
φάση του τέτοιο, δεν δουλεύει το τέτοιο, το μικρόφωνο πάλι, δεν δουλεύει. Να ανέβει γρήγορα επάνω, περιμένετε λίγο, περιμένετε λίγο. Έτσι πες να ανέβει, γρήγορα, γρήγορα, να ανέβει επάνω. Πολύ καλή πορεία, για την πολύ καλή πορεία του Αμπζάκηδος με αυτά τα προβλήματα που υπήρξαν, έτσι, αυτό το διάστημα μπορεί να έπεσε η ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά προσπάθησε πάρα πολύ, είχε και δικαστικά προβλήματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε στον Εθνικό Σκουλικάδου. Παρακαλείται ο κύριος Νεκτάριος Κολυβάς να πάρει την αναμνηστική πλακέτα από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Σταύρο Κακολύρη. Ακούσατε λοιπόν, ο κύριος Κολυβάς, η ψυχή και αυτός όπως και πολλοί άλλοι που ήταν στο Συμβούλιο της ομάδας του Εθνικού Σκουλικάδου, θα πάρει την αναμνηστική πλακέτα από τον κύριο Σταύρο Κακολύρη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και πάμε στην γυναικεία ομάδα που εκπροσωπεί το νησί μας επάξια, κυρίες και κύριοι, Δόξα Πηγαδακίων. Παρακαλείται ο πρόεδρος, ο κύριος Παναγιώτης Στράνης, να παραλάβει την αναμνηστική πλακέτα από έναν ποδοσφαιριστή που κοσμεί το ζακυθινό ποδόσφαιρο, ο Ραφαήλ Πέτας. Ραφαήλ Πέτας, λοιπόν, θα δώσει την αναμνηστική πλακέτα στον πρόεδρο της ομάδας της Δόξας Πηγαδακίων, τον κύριο Στράνη. Ο κύριος Παναγιώτης Στράνης, λοιπόν, παίρνει από τον Ραφαήλ Πέτα. Αφήσαμε τελευταία την βράβευση που θα πρέπει να χειροκροτηθεί όσο τίποτε άλλο, κυρίες και κύριοι. Άφησε τη ζωή του ολόκληρη, έδωσε μάλλον, όχι άφησε. Έδωσε ολόκληρη τη ζωή του για το ζακυνθινό ποδόσφαιρο και τη διαιτησία. Είναι εδώ μαζί μας, αγαπάει το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, Χαράλαμπος Φλάμπουρας. Παρακαλείται για την απονομή ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ζακύνθου, ο κ. Αναστάσιος Παπαγούδης. Ο Χάρης ο Φλάμπουρας, λοιπόν, ένα παιδί το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ζακυνθινή διαιτησία. Θα πάρει την πλακέτα. Συγχαρητήρια στον Αμπζάκηδο, συγχαρητήρια στον Εθνικό Σκουλικάδου, συγχαρητήρια στη Δόξα Πηγαδακίων, ευχαριστούμε θερμά τον Χάρη Φλάμπουρα. Τελείωσαν λοιπόν οι απονομές. Όπως είδατε, κυρίες και κύριοι, σε ζωντανή μετάδοση, σε αυτό το live streaming που σας προσφέρει η ΕΠΣΕ Ζακύνθου και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Για όσους από εσάς δεν μπορούσαν σήμερα να είναι στο Δημοτικό Στάδιο, αλλά και για όσους από εσάς είναι μακριά από το νησί και θα ήθελαν να το δουν, γιατί έτσι η τεχνολογία αυτό κάνει.
στέλνει εικόνα και ήχο σε όλα τα μέρη της γης. Και φυσικά για να μπορέσει και η ΕΠΣ Ζακύνθου να κάνει όλο αυτό το live streaming, βοήθησαν και ευχαριστούμε θερμά την Electronet Καπαρέλης, την Κλινική Γαλινός, τον φυσικοθεραπευτή μας Νίκο Κουρούμαλο και τα παγωτά κρικρή του Αναστάσιου Παπανδρέου. Ευχαριστούμε θερμά. Ήρθε και ο Ραφαήλ, ο οποίος ήταν κάτω για να κάνει την απονομή. Σε έχουμε κουράσει, Ραφαήλ. Σχολιασμό εδώ, στο live streaming. Απονομές, αλλά νομίζω ότι σ' αρέσει αυτό, έτσι. Και σε σχολιασμό αγώνα. Και έχω και βράβευση από τη φορά. Ευχαριστώ πολύ την ΕΠΣ Ζακύνθου και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον κύριο Παπανδρέου. Περνάμε καλά εδώ με τον Ραφαήλ, έτσι. Ραφαήλ, καλά δεν είναι? Πολύ καλά, πολύ καλά. Περνάμε καλά. Επιστεύω να περάσουμε καλύτερα και στο δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε τη Φλόγα Κυψέλης να γίνεται πιο ανταγωνιστική. Και πριν περάσουμε στο αγωνιστικό μέρος, αφού μπουν σε λίγο και οι διαιτητές, έτοιμοι είναι, στη Φυσούνα είναι, μαζί με τους παρατηρητές, τον κύριο Βιτζιλέο και τον κύριο Βερίκιο. Να θυμίσουμε, για όσους από εσάς μπήκαν αργότερα στην παρέα μας, να δούμε λίγο, κυρίες και κύριοι, τι έχει γίνει σε αυτά τα 33 προηγούμενα κύπελα. Η Ζάκυνθος, η Μονοπόλης, έχει πάρει τα 17 από τα 33, από το 88 έως το 2000 συνεχόμενα, το 2002, το 4, το 5 και το 6. Τέσσερα έχουν πάρει το Τσιλιβί, το 8, το 10, το 11 και το 18. Τέσσερα το Καταστάρι, διεκδικεί το 5ο σήμερα. Έχει πάρει το 2008, το 10, το 11 και το 18. Συγγνώμη, το 2009, το 16, το 17 και το 19. Στο τελευταίο το έχει πάρει χάρη στον κύριο που είναι δίπλα μου με το μοναδικό γκολ που πέτυχε απέναντι στην πρώην ομάδα του, τον Αψάκυνθος, τον Ραφαήλ Πέτα. Από δύο κύπελα έχουν στην τροποθήκη τους ο Αστέρας Μαχαιράδου το 2001 και το 2003, η Θύελλα Μπελοκήπων δύο συνεχόμενα το 12 και το 13 που έκανε και το ντάμπλ, και από ένα έχουν ο Πειρατής Λαγανά το 7, ο Ζακυνθιακός το 14, το Λεβάντε το 15 και η Αθλητική Ένωση Αγίου Λέοντα Κυλιωμένου το 2020. Το 2021 δεν είχαμε δυστυχώς κύπελο, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Έχουμε τώρα και μέχρι στιγμής με τον γκολ, ενώ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, με τον γκολ του Πίσκοπου, είναι το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες από τη σημερινή αναμέτρηση. Θυμίζω τον γκολ που μπήκε στο 23, ενώ οι προηγούμενες φάσεις, οι φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, στο 15 το σούτ του Πλέσα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κώστα Βαρβαρίγου. Στο 18 ο Πλαρινός έκανε ένα σούτ μέσα από την περιοχή, έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο Βαρβαρίγος. Στο 20 ο Χριστοδουλόπουλος ένα δυνατό σούτ εκτός περιοχής, πάλι δύσκολα έδιωξε σε κόρνερ στη δεξιά του γωνία ο Βαρβαρίγος. Ενώ για να δούμε αυτή την φάση για τη Φλόγα, μια στημένη φάση, η μπάλα περνάει, κεφαλιά, μόλις out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με το καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα της Φλόγας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν στο δεύτερο λεπτό με το νούμερο 5, ο Γουσέτης, ο Ανδρέας Γουσέτης, είναι ο παίχτης που χάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο 47. Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος τις φάσεις και είπαμε τις φάσεις, δεν είπαμε τον γκολ. Ήταν στο 23, ενώ τώρα για να δούμε δυνατά στη φάση προσπαθεί να μπει. Αλλά δεν τα καταφέρνει εκεί. Για να δούμε. Με το νούμερο 14 από ό,τι βλέπω. Ο Πλέσας, ναι, για την ομάδα του Καταστάριου. Προσπάθησε να μπει στη φάση, δεν τα κατάφερε. Βγήκε ο τερματοφύλακας της Φλόγας, ο Βαρβαρίγος, και μπλόκαρε. Με πρώτη ματιά δεν βλέπω κάποια αλλαγή, Ραφαήλ. Και εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω κάτι. Συνεχίζουν τους ίδιους 11 και οι δύο προπονητές. Θα πούμε σε λίγο.
νέα στημένη μπάλα. Μπράβο, ρε, αυτή τη φορά για την ομάδα του Κατασταρίου. Περνάει ανεκμετάλλευτη η φάση αυτή. Στο 23 λοιπόν είχαμε πάλι τον Μπλέσα από αριστερά. Έκανε με το δεξί πόδι το σουτ, έδιωξε όχι μακριά όμως ο Βαρβαρίγος, ο τερματοφύλακας της ομάδας της Φλόγας, και εκεί καραδοκούσε ο Πίσκοπος που με σουτ και η μπάλα αφού κόντρα ρεπόντα σε αμυντικό κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας της Φλόγας. Για να έχουμε λοιπόν από το 23 το Φλόγα Κυψέλης, αθλητικός όμιλος Κατασταρίου 0-1. Δύο κίτρινες κάρτες στο μάτς, μία για κάθε ομάδα. Στα τέλη του ημιχρόνου ο Γκουσέτης ο Ανδρέας από πλευράς Φλόγας και ο Εριών Μούστα από πλευράς Κατασταρίου. Ένα δυνατό πλάγιο από τον Τσιόλη, φέρνει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή για να δούμε, βγαίνει και μπλοκάρει ο Κούντρας. Και από δεξιά τώρα το Καταστάρι. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται εμένα, αλλά ο φωτισμός δεν είναι τόσο καλός, ειδικά από την από εκεί πλευρά, έτσι. Την απέναντι πλευρά υπάρχει λίγο, έχει σκοτάδι, λίγο είναι λίγο περίεργο. Ναι, ναι. Δεν είναι όπως από αυτή την πλευρά. Πραγματικά, δεν ξέρω. Βέβαια είναι πολύ, από τον πυλώνα βλέπω ότι πολλά φώτα δεν ανάβουν, πολλοί προβολείς δεν είναι. Και δύο απέναντι κοιτάνε προς το γήπεδο, δεν κοιτάνε προς αυτό, στο μέσα. Ίσως να ήθελε κάποια ρύθμιση, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια, ναι, θα μου πείτε. Λοιπόν, Φλόγα Κυψέλης από δεξιά, γίνεται το λάθος. Προσπαθούν ή του Κατασταρίου, έγινε το λάθος από τον Πλαρινό. Και βλέπουμε πλέον την μπάλα να φεύγει πιο γρήγορα. Διότι έχει φύγει ο ήλιος και υπάρχει τώρα υγρασία. Ναι. Από την υγρασία έχει βραχεί το χορτάρι και γλιστράει. Σωστό. Είδες για να παίζεις μπάλα. Παύλος Τσιόλης. Ένα πλάγιο, παύλα γέμισμα όπως το λέμε. Κοιτάξτε που φτάνει την μπάλα. Πολύ δυνατό το πλάγιο από τον Παύλο. Ανέκαθεν ο Παύλος, τον θυμόμαστε και από το Τσιλιβί που έπαιζε από τα Λαγκαδάκια, τον Πανεπιστημιακό, που έχει παίξει ο Παύλος. Αυτό κάνει και αυτό πάνε να κάνει και τώρα. Είναι φόβος και θρόμος όταν η μπάλα είναι κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Είναι σαν φάουλ. Σαν εκτέλεση φάουλ. Να, αυτό πάνε να κάνει και τώρα. Βλέπετε, ο Τράνακας, ο Νίκος, έχει ένα πολύ ωραίο πλάνο προς την περιοχή της ομάδας του Κατασταρίου. Η μπάλα περνάει. Corner. Και έχουμε κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για την ομάδα της Κυψέλης. Ένα στο πρώτο ημίχρονο, ένα στο δεύτερο. Έχει 7 το Κατασταρί στο πρώτο. Λοιπόν, εκτέλεση από τον Κορφιάτη. Φέρνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, είναι δυνατό. Τρέχουν να την διεκδικήσουν εκεί οι παίχτες της Φλόγας και του Καταστάριου. Πλάγιο από αριστερά τώρα για τη Φλόγα. Τελεστιέ γρήγορα, σέντρα, μπάλα δεν περνάει. Οι του Κατασταρίου τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα. Θα προλάβει. Πρόλαβε τελικά. Με το νούμερο 18, ο Μούστα. Και είναι πλάγιο που ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Χριστοδουλόπουλος. Ψάχνει ένα στήριγμα, προσπαθούν οι συμπαίκτες τώρα, θέλει άλλη μπάλα. Δεν κάνει αυτή, δεν κάνει κύριε Μποζίκη, δεν κάνει. Παίξε, του λέει ο τέταρτος, ο κύριος Μποζίκης. Λοιπόν, συνέχεια Χριστοδουλόπουλος καθυστερεί. Δεν κάνει, σου λέει, δεν κάνει. Τι δεν ακούς τώρα, θέτα με ψυχή, θα σηκωθώ απάνω. Διώχνει πολύ μακριά την μπάλα και είναι κάρτα και σωστά. Θα τη δει ο Πλαρινός ο Γιώργος. Τρίτη κάρτα στο παιχνίδι, τη βλέπει. Δεύτερη για την ομάδα του Κατασταρίου. Τόση ώρα στο λέει, πως δεν κάνει. Είδε να ακούσει να βγει. 8 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 53 στο μάτς.
Παραμένει το 0-1. Πλάγιο με τον Τσιόλι. Έρχεται και πάλι στην κατοχή του Παύλος Τσιόλης, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, αμυντικός. Για να δούμε τώρα, θα βγει σέντρα, νέο κόρνερ. Τρίτο ή πλάγιο, πλάγιο είναι, συγγνώμη. Σαν κόρνερ φάνηκε. Σαν κόρνερ, ναι, μάλλον είναι χέρι. Είναι... Α, έχει δοθεί χέρι, ναι, σωστά. Ευχαριστούμε τον Ραφαήλ Πέτα. Πάει ο Κορφιάτης εκεί. Να δούμε, θα πάει απευθείας ή θα προσπαθήσει να βρει κάποιο συμπαίχτη του. Ένα το λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 54ο στο μάτς. Φλόγα Κυψέλη, ΣΑΟ Καταστάριου 0-1 με τον γκολ του Πίσκοπου στο 23. Εκτελεί ο Κορφιάτης, θα διώξουν οι παίκτες του Καταστάριου. Όχι όμως μακριά, επιμένει η Φλόγα. Τώρα θα διώξουν οι του Καταστάριου μακριά από την περιοχή τους. Κοιτάξτε πώς πιέζει το Καταστάρι, έχει την ψυχολογία. Ραφαήλ. Βλέπω όμως και την Κυψέλη. Ναι, έχει ανέβει πολύ. Έχει μπει λίγο πιο έξυπνα. Έχει πάρει στο ρυθμό της, από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, σταματάει τις φάσεις με έξυπνα φάουλ, να μην μπορεί να δώσει εύκολα ρυθμό το Καταστάρι. Υπάρχει φάουλ και το βλέπει ο Μπέις και λογικά θα πρέπει να δώσει και κάρτα, γιατί υπάρχει τράβημα στη φανέλα. Πολύ σωστό. Ναι, θα τη δώσει. Στον Κορφιάτη ή όχι, όχι. Κορφιάτης είναι. Στον Καπαρέλη. Α, ο Καπαρέλης είναι, ναι. Σωστά. Κίτρινη κάρτα λοιπόν. Δεύτερη και για την ομάδα. Όχι, είναι στον Πιλαρινό, νομίζω. Με το νούμερο 3 πρέπει να δείξει. Στον Καπαρέλη. Στον Καπαρέλη. Α, στον Καπαρέλη, ναι. Ναι, ναι, στον Ιάκωβο. Ναι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Λάθος δικό μου. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι με το φάουλ αυτό που ετοιμάζει να εκτελέσει ο Μιστέκ Πάγια. Αδυνατό. Μια δυνατή εκτέλεση θα φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί θα προσπαθήσουν να διώξουν ή της Φλόγας. Φάουλ. Φάουλ. Σωστά. Φάουλ για την Φλόγα. Ο κύριος Καράμπελας Ραφαήλ στα αποδυτήρια θα τους είπε ότι θα πρέπει να τα δώσουμε όλα, θα πρέπει να περάσουμε μπροστά. Χάνουμε. Δεν έχουν κάτι να χάσουν αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς. Είναι ένας τελικός. Πρέπει να ισοφαρίσουν. Αν θέλουν να διεκδικήσουν, έτσι. Για να κερδίσει το κύπελλο, πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι. Από την άλλη, έξυπνα παίζει ο Ανδρέας ο Γκούσκος, έτσι, ο προπονητής της ομάδας του Καταστάριου. Έχει δώσει βέβαια μέτρα στην ομάδα της Κυψέλης, αλλά από ό,τι φαίνεται η Κυψέλη δεν μπορεί να πιέσει τόσο πολύ και να γίνει επικίνδυνη. Είχαμε βέβαια στους 47, έτσι, μια πολύ καλή ευκαιρία από τον Γουσέτη. Σούταρ, η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και σε εστίασε του Κούντρα. Κυρίως με στατικά χτυπήματα προσπαθεί η Κυψέλη, ναι, να φανεί επικίνδυνη. Και με τα πλάγια του Τσιόλι. Του Τσιόλι. Και μετά με τις εκτελέσεις φάουλ, όπως είπες, όπου είναι ο Κορφιάτης και ο Νίκος. Εκτελεί τα πάντα, όπου δεξιά-αριστερά. Σωστά, σωστά φάουλ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, συμπληρώνουμε 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. 57 στο μάτς. Οδεύουμε προς την ώρα. Να συμπληρώσουμε μία ώρα στο μάτς. Παραμένει το 0-1. Για τους παίχτες που έχουν τώρα την μπάλα, ωραίο τακουνάκι. Όταν είσαι μπροστά στο σκορ, τα κάνεις και αυτά. Σου βγαίνουν. Ήταν το τακουνάκι από τον Μούστα για τον Πλαρινό νωρίτερα. Και τώρα προσπαθεί η Φλόγα να περάσει μπροστά. Δεν τα καταφέρνει. Δυνατές μονομαχίες. Ο Κλάδης εκεί. Πολύ δυνατά ο Βασίλης ο Κλάδης. Έμπειρος κι αυτός. Δεν υπάρχει φάουλ. Είναι πλάγιο για το Καταστάρι. Με τον Χριστοδουλόπουλο. Γρήγορα. Μπάλα προς τα πίσω από τον Πιλαρινό. Έγινε η σέντρα. Θα προλάβει. Δεν προλαβαίνουν εκεί. Οι παίκτες του Καταστάριου. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-1, φίλες και φίλοι. Συγγνώμη που κάποιες φορές δεν λέμε τα ονόματα των παιχτών. Δεν βλέπουμε καλά απέναντι εκεί. Υπάρχει σκοτάδι και είναι πολύ
δύσκολο το να σας μεταφέρουμε την εικόνα. Ραφαήλ, αυτό το παιχνίδι βοηθάει, μάλλον είναι στα μέτρα του καταστάριου, έτσι. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο δεν μίλες ποτέ. Αλλά έχει δώσει πολύ μέτρα, πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Να και το λάθος. Βέβαια, έχει την ποιότητα με μισή φάση το καταστάρι να κάνει γκολ. Γρήγορα η Φλόγα θα προσπαθήσει να βγει μπροστά. Ψάχνει τον γκολ. Αλλά πιστεύω ανορθόδοξα, Ραφαήλ. Ωραίο κυρίως με στατικές φάσεις. Εξαιρετικό κόψιμο από τον Μούστα και περνάει μπάλα μπροστά τώρα. Με τον Πίσκοπο, το σκόρερ. Ωραία η πάσα, Πιλαρινός. Περνάει ωραία. Για να δούμε. Θα κάνει το σουτ, θα διώξουν προς στιγμή οι παίκτες της Φλόγας πιο μακριά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το καταστάρι που συνεχίζεται. Ο Πλαρινός ήταν αυτός που έκανε το σουτ, φίλες και φίλοι. Έδιωξαν οι παίκτες της Φλόγας και είναι το καταστάρι και πάλι μπροστά με τον Χριστοδουλόπουλο. Παίρνει πάλι την μπάλα ο Χριστοδουλόπουλος, ετοιμάζεται να βγάλει τη σέντρα. Ο Κώστας βγάζει τη σέντρα, πρώτο δοκάρι, βγαίνει και μπλοκάρει αυτή τη φορά ο Κούντρας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 12ο λεπτό. Ο Μουσά ήταν τελικά, όχι ο Πλαρινός, αυτός που έκανε την προσπάθεια για τον γκολ. Με το νούμερο 17. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν. Στο 12ο προς 13ο λεπτό, 58ο στο μάτς, με τον Μουσάη να χάνεται. Δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, έκανε ωραίες προσποιήσεις. Έκανε το σούτ, έδιωξαν οι παίκτες της Φλόγας στην συνέχεια της φάσης. Δεν κατάφεραν να σκοράρουν οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Πρώτη αλλαγή στο μάτς για την Φλόγα Κυψέλης. Ετοιμάζεται να περάσει ο Γιάννης Καπαρέλης, ο αδερφός του Ιάκωβου Καπαρέλη. Για να δούμε, ωραία η μπαλιά, θα διώξει ο έμπειρος Χριστοδουλόπουλος στη μεσαία γραμμή. Προωθημένη μπαλιά, για να δούμε, θα βγει ο Κούντρα εκεί, θα μπλοκάρει. Συγγνώμη, Βαρβαρίγος. Βαρβαρίγος λοιπόν, μπλόκαρε. Λοιπόν, ο Γιάννης Καπαρέλης είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε ποιος θα βγει. Περνάει λοιπόν με το νούμερο 18 και φεύγει. Με το 5 φεύγει ο Γουσέτης. Στο 16, στο 61. Ο Καπαρέλης λοιπόν, ο Γιάννης Καπαρέλης στη θέση του Γουσέτη, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Επιθετικό φάουλ. Τασί! Τασί! Κίτρινες κάρτες, Γουσέτης, Καπαρέλης από πλευράς Φλόγας. Πλαρινός Γιώργος και Εριών Μουστάη από πλευράς, Μούστα, συγγνώμη, από πλευράς της ομάδας του Καταστάριου. Το 0-1 παραμένει από το 23ο λεπτό, χάρη στον γκολ του Πίσκοπου. Αυτό χωρίζει τις δύο ομάδες. Προσπαθούν τώρα να περάσουν μπροστά το Καταστάρι με τον Πλαρινό. Πλαρινός κερδίζει πλάγιο η Φλόγα. Διαμαρτύρεται ο κύριος Γκούσκος, ο Ανδρέας Γκούσκος. Κόσμια όμως, οπότε δεν υπάρχει εκεί θέμα για επίπληξη από τον διαιτή, τον κύριο Μπέι. Βαρβαρίγος. Τσιόλης. Γέμισμα. Θα διώξει όμως πολύ ωραία ο Πάγια. Και θα δώσει για τον Μούστα εκεί. Έγινε το λάθος. Πλάγιο για τους
παίκτης του Καταστάριου. Αργά-αργά πάει ο Χριστοδουλόπουλος, τα λεπτά κυλούν υπέρ της ομάδας του. 62ο προς 63ο λεπτό. Φλόγα Κυψέλη, ΑΟ Καταστάριου, 0-1 από το 23. Είχαμε μια δεκάλεπτη διακοπή στο πρώτο ημίχρονο λόγω της ρήψης των χαρτοτενιών από τους φίλους του Καταστάριου. Ανάγκασαν τον τέταρτο διτή, τον κύριο Αντώνη Μποζίκη, να ζητήσει από τον κύριο Μπέι να διακόψει το μάτς, έτσι ώστε να φωνάξουν από τα μεγάφωνα. Εμείς δηλαδή το είπαμε. Εσύ συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Να πούμε λοιπόν ότι θα πρέπει οι φιλάθλοι να σταματήσουν να πετούν αυτά τα αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, Τσιόλης γεμίζει, μπάλα δεν περνάει. Οι παίκτες του Καταστάριου θα βγάλουν την μπάλα. Υπάρχει φάουλ εκεί, αλλά αφήνει το πλεονέκτημα. Χριστοδουλόπουλος άφησε το πλεονέκτημα ο κύριος Μπέης. Σε αυτή την πολύ καλή προσπάθεια του Μούστα νωρίτερα, που έβγαλε την μπάλα από την περιοχή του. Λοιπόν, Ραφαήλ, 19 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε για το πρώτο 20 λεπτό. Παραμένει το 0-1. Είχαμε δύο καλές ευκαιρίες, μία για κάθε ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ γρήγορα προσπάθησε να ευνηδιάσει η Φλόγα Κυψέλη στο 47 με τον Γουσέτη. Και στο 58 ήταν η σειρά του Μουσάη. Η πιο κλασική ίσως φάση. Ναι, ναι, ναι. Έφτασε πολύ κοντά στον γκολ, έκανε τις τρίπλες, δεν τα κατάφερε στην τελική προσπάθεια. Πώς βλέπεις το μάτς? Η αλήθεια είναι ότι μπήκε πιο δυνατά η Φλόγα. Δημιούργησε κάποιες φάσεις, στατικά κυρίως. Από εκεί και πέρα είδαμε το Καταστάρι να δίνει χώρο, διότι με τους γρήγορους επιθετικούς που διαθέτει, για να βγει στην κόντρα, πράγμα που φάνηκε, ήταν πολύ κοντά να γίνει το 0-2. Το πάει πολύ έξυπνα ο κ. Γκούσκο στο παιχνίδι. Στα μέτρα αυτή τη στιγμή, στα μέτρα του Καταστάρι είναι το παιχνίδι. Είχαμε ένα δυνατό σουτ από τον Μούστα, τον Εριόν Μούστα. Μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια ο Κώστας Βαρβαρίγος στην προηγούμενη φάση, όσο μιλούσε ο Ραφαήλ. Δεν τον διακόψαμε. Για να δούμε τώρα η Φλόγα τι υπάρχει. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Σταματάει αυτή η προσπάθεια της Φλόγας. Βλέποντας ο κύριος Μπέης ότι ο παίκτης της Φλόγας χάνει το κοντρόλ. Σωστά, Ραφαήλ. Σωστά. Οπότε είναι αλάνθαστος μέχρι στιγμής. Έχει πάει πολύ καλά ο κύριος Μπέης. Και οι κάρτες, και οι τέσσερις κάρτες, όλες σωστές. Σωστά, δύο για κάθε ομάδα. Κανένας διαμαρτυρήθηκε. Σωστά. Τελέσει και το φάουλ, δεν ήταν καλό. Η Φλόγα επιμένει. Ένα σουτ απελπισίας. 66ο λεπτό. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση, όσο είναι το παιχνίδι 1-0, είναι αμφίροπο. Δηλαδή μέχρι, σωστά, μέχρι και σωστά. Την τελευταία φάση. Και γι' αυτό ψάχνει ο κύριος Γκούσκος, ψάχνει το δεύτερο γκολ. Το ζήτησε στο 58. Δεν τα κατάφερε. Όπως είπες και εσύ, είναι ρευστό, πάρα πολύ ρευστό το μάτς. Αυτό το 0-1 δεν λέει κάτι. Ναι, ναι. Μεν ακριβώς. Έχει πολλά ποσοστά επιτυχία στο Καταστάρι, αλλά ένα λάθος να γίνει. Να τώρα, ας πούμε, στη φάση αυτή, η μπάλα έρχεται και πάλι στα καρέ της Φλόγας. Και κάρτα. Του Καταστάριου, συγγνώμη. Καταστάριου. Για να δούμε τώρα, υπάρχει κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Να δούμε ποιος θα τη δει. Ο Τσάκος. Ο Πάγια, ναι. Ο Πάγια. Ναι, ο Πάγια είναι ο παίκτης που κιτρινίζεται, εντός εισαγωγικών η λέξη. Για διαμαρτυρία. Ναι, διαμαρτυρία αυτός, ενώ οι προηγούμενες ήταν για σκληρό παιχνίδι. 5 οι κίτρινες, 3 για το Καταστάρι, 2 για τη Φλόγα. Ποιος άλλος, Κορφιάτης, έτσι, Νίκος Κορφιάτης στην εκτέλεση. Έχει καλό πόδι με το αριστερό. Απευθείας θα πάει. Λίγα άτομα στο τείχος. Εκτελεί ο Νίκος. Καλό η μπάλα out. Ο Κορφιάτης έκανε μια καλή εκτέλεση φάουλ. Χάνεται αυτή η ευκαιρία στο 22. Αποστημένη φάση. Πολύ στο καλό 67, ναι, ήταν πολύ καλό. Στο 67 λοιπόν χάνεται αυτή η ευκαιρία για τους τυπικά γηπεδούχους. Με τον Κορφιάτη. Απευθείας φάουλ, εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα μόλις out.
μάχες στην μεσαία γραμμή. Πάνε να βγουν τώρα από δεξιά οι παίκτες του Καταστάριου με τον Πλέσα. Κόβεται εκεί σε πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα, όπως δείχνει ο κύριος Μάκης Κόκλας, ο δεύτερος βοηθός για την ομάδα του Καταστάριου, που όπως βλέπετε αργά-αργά θα το εκτελέσουν οι παίκτες με τον Καμπεράι. Πάει ο Καμπεράι αργά-αργά να επαναφέρει. Αρκετός κόσμος, μια γλυκιά βραδιά εδώ στη Ζάκυνθο, παρακολουθεί αυτό το μάτς. Όπως είπαμε, μια κερκίδα δεν χρησιμοποιείται. Μπάλα έξω, θα διώξουν οι παίκτες της Φλόγας, θα προσπαθήσουν να περάσουν μπροστά, αλλά δεν... Τώρα βγαίνουν στην κόντρα, για να δούμε. Προσπαθούν από αριστερά οι παίκτες της Φλόγας, ετοιμάζονται να βγάλουν την σέντρα. Σέντρα σουτ. Ο Τόνιο Σούλα ήταν. Ο Σούλα, ναι. Αυτός προσπάθησε νωρίτερα. Δεν τα κατάφερε. Ένα δύναμο σουτ. Δεν ευνηδίασε εκεί τον Ανδρέα Κούντρα. Ίσως μια καλύτερη επιλογή, μια καλύτερη τελική πάσα θα ήταν μια... Εντάξει, υπάρχει η κούραση, έτσι. Λογικό, φυσιολογικό. Χορτάρι, είπαμε, βαρύ χορτάρι. Θέλει πολύ προπόνηση. Και όπως είπαμε, η Φλόγα Κυψέλης είχε μεγάλη απραξία προπονήσεων. Ήταν σε απραξία, οπότε και πολλοί τους και καλά τους που λέμε εδώ στη Ζάκυνθο, Ραφαήλ. Πραγματικά, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Αξιόλογη εμφάνιση της Φλόγας Κυψέλης. Εντάξει, είναι η δίψα για ένα τρόπαιο ακόμα. Μάλλον για το πρώτο σου τρόπαιο, έτσι. Πρώτο τρόπαιο, ναι. Είναι η δεύτερη φορά που είναι φιναλίστ, δεν τα καταφέραν την πρώτη, απέναντι στο Τσιλιβί. Και τώρα προσπαθούν απέναντι στο Καταστάρι να πάρουν το πρώτο τρόπαιό τους. Εντάξει, πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα κλείσει η χρονιά με αυτό το τρόπαιο. Αλλά το Καταστάρι μέχρι στιγμής είναι μπροστά. Ένα δυνατό μαρκάρισμα από το Χριστοδουλόπουλο, έτσι, Ραφαήλ. Και τώρα θα σφυρίξει. Πρέπει να δώσει και κάρτα, λογικά. Λογικά πρέπει να δώσει κάρτα εδώ, γιατί ήταν πολύ... Ήταν λέει, επικίνδυνο παίξιμο. Ίσως από τα λίγα λάθη του Βασίλη Μπέη στο σημερινό μάτς. Μακάρι να είναι αυτά μόνο τα λάθη. Να είναι αυτά τα λάθη και να μην... Κοιτάζω να δω αν ο Χριστοδουλόπουλος είχε κάρτα, δεν είχε τελικά. Λοιπόν, Τσιόλης, Παύλος Τσιόλης στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Φέρνει πολύ κόσμο στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του Καταστάριου. Κερδίζουν οι της Φλόγας. 26ο λεπτό. Περάσαμε τα 70, είμαστε στο 71ο λεπτό. Και η Φλόγα Κυψέλης ετοιμάζει, μάλλον το Καταστάρι. Θα κάνει την πρώτη του αλλαγή από ό,τι βλέπω. Να δούμε ποιος παίκτης θα περάσει στο αγωνιστικό χώρο και ποιος θα φύγει. Τώρα και ο κύριος Καράμπελας και ο κύριος Γκούσκος, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, ανακατώνουν την τράπουλα, Ραφαήλ. Ακριβώς. 71. Πλάγιο για την ομάδα της Φλόγας από αριστερά, εκτελείται γρήγορα. Προσπαθούν οι παίκτες της Φλόγας να βρουν τον γκολ, να φτάσουν στον γκολ. Αλλά, όπως βλέπετε, μέχρι στιγμής ανορθόδοξα. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την ηλεκτρονέτ Καπαρέλης, την κλινική Γαλινός. Φυσικοθεραπευτής ο Νίκος Οκουρούμαλος και τα παγωτά κρικρί του Αναστάσιου Παπανδρέου για την προσφορά τους στη σημερινή μετάδοση live streaming, μια προσφορά της ΕΠ Ζακύνθου για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου εντός και εκτός συνόρων Ζακύνθου. Γίνεται το γέμισμα και δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να γίνει απειλητικός από πλευράς του Καταστάριου. Τώρα πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά τελικά δεν θα την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Εριόν Μούστα. Χάνεται αυτή η προσπάθεια των παιχτών του Καταστάριου. Και αργά-αργά οι παίκτες του Καταστάριου τώρα θα προσπαθήσουν να περάσουν μπροστά. Μουσάι, γεννή σέντρα, θα διώξουν οι παίκτες της Φλόγας.
Ο Τσιόλης εκεί. Και πιο πίσω η μπάλα από τον Πιλαρινό που θα κερδίσει το φάουλ. Ο Τσιόλης την πάει πιο μπροστά, ο Μπέις του λέει πιο πίσω. Έτσι είναι οι έμπειροι παίχτες, Ραφαήλ. Να κερδίσει μέτρα. Μέτρα. Ναι, και τώρα πάλι μπροστά την πέταξε, γιατί είδε ότι ο διαιτητής έχει γυρίσει πλάτη. Τελικά δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε, δηλαδή να γεμίσει. Άλλαξε παιχνίδι. Να θυμίσουμε, ενώ η μπάλα παίζεται στο κέντρο, τις ενδεκάδες που είναι στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή. Η Φλόγα Κυψέλης, ο κύριος Γκούσκος έχει κατεβάσει και παίζουν. Συγγνώμη, ο κύριος Καράμπελας έχει κατεβάσει και παίζουν ο Βαρβαρίγος με το νούμερο 1, με το 3 ο Πιλαρινός, με το 20 ο Τσόλης, με το 4 ο Τσιόλης, με το 5 ο Γουσέτης, ο οποίος στο 61 δώσε τη θέση του στον Καπαρέλη το Γιάννη. Ενώ τώρα έχουμε την αλλαγή, θα περάσει για την ομάδα του Καταστραρίου ο Σπίνος και θα φύγει με το 18 ο Μούστα. Η αλλαγή αυτή στο 29, στο 74. Για να δούμε τώρα η Φλόγα από αριστερά. Η Φλόγα ψάχνει τον γκολ. Καπαρέλης ήταν αυτός που είχε την μπάλα. Θα διώξουν οι παίκτες του Καταστάριου. Έλεγα λοιπόν την ενδεκάδα της Φλόγας και μας διέκοψε μόνο η αλλαγή. Και είχαμε μείνει στον Γουσέτη με το νούμερο 5, ο οποίος έδωσε την θέση του στο 61 στον Γιάννη Καπαρέλη. Με το 6 παίζει ο Πολίτης, με το 7 ο Καπαρέλης ο Ιάκωβος, ο αδερφός του Γιάννη. Με το 8 ο Κλάδης, με το 10 ο Σούλα, με το 14 ο Κορφιάτης και με το 17 ο Πέτας. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Γκούσκος έχει κατεβάσει και παίζουν η Κούντρα, Πλέσας, Πάγια, Χριστοδουλόπουλος, Μουχαμετάη. Ο Μούστα που άφησε την θέση του, έδωσε τη θέση του στο 74 στο Σπίνο. Ο Μουσάη με το 17, με το 6 ο Μιλιοφίτης, με το 7 ο Επίσκοπος, με το 8 ο Καμπεράη και με το 20 ο Πλαρινός. 76 λεπτό. Φλόγα Κυψέλης, ΑΟ Καταστραρίου 0-1 Ραφαήλ. Και όσο τα λεπτά κυλάνε, τόσο πιο κοντά η ομάδα του Καταστραρίου φτάνει στο τρόπαιο. Ακριβώς, όσο τα λεπτά περνάνε και πάει ο αγώνας προς τη λήξη, τόσο πιο κοντά είναι η ομάδα του Καταστραρίου να σηκώσει το 5ο κύπελο στην ιστορία της. Τώρα έχω μια διακοπή εδώ. Λείπεις καιρό, έχεις φίλους, μαθαίνεις, μπορεί να μαθαίνεις και από τον Ιάσονα, τον Τσόλη, τον ξαδερφό σου. Δυστυχώς, δύο χρόνια πολύ δύσκολα, δύο χρόνια κορονοϊού, η ΕΠΣ Ζακύνθου ήταν πολύ δύσκολα για να γίνουν τα πρωταθλήματα. Τώρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα υπάρχουν πολλά προβλήματα, ομάδες που ξεκίνησαν μεν αλλά στην πορεία σταμάτησαν, οι άλλες δήλωσαν και δεν ξεκίνησαν καν. Πώς βλέπεις αυτό το πρωτάθλημα που τελείωσε σήμερα? Μαζί με το κύπελο, έτσι. Το πρωτάθλημα τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Σίγουρα επηρεάστηκε από τα δύο χρόνια του κορονοϊού. Ήταν λογικό να επηρεαστεί το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο. Το οποίο από ό,τι βλέπω, εντάξει, έχει κάνει κάποια άλματα γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και δεν είναι ωραίο να βλέπει ομάδες να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και να μην δηλώνουν συμμετοχή τόσες ομάδες, τόσες ειρικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, είδαμε φέτος ένα ανταγωνιστικό, θα έλεγα, πρωτάθλημα. Και ένα αφήρωπο, διότι το φαβορί ήταν η Θύελλα των Αμπελοκήπων. Και εκεί που είπαμε όλοι, και εγώ πρώτος, ότι ήταν εύκολη η διαδικασία, είδαμε το Τσιλιβί από το πουθενά. Με ανατροπή, έτσι. Με ανατροπή. Οι παίκτες δεν κατέβαιναν, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το Γενάρη. Σωστά, σωστά. Και είδαμε ότι και η φανέλα μίλησε και η εμπειρία των παιχτών, που σε αυτά τα μάτς αυτό χρειάζεται. Σε ένα μόνο μάτς. Σωστά, σωστά. Είναι η εμπειρία, είναι η φανέλα, έτσι. Παίζουν πολλά ρόλο σε ένα παιχνίδι 90 λεπτών που κρίνεται μια ολόκληρη χρονιά. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. Το Καταστάρι προσπαθεί να βγει μπροστά τώρα με το Χριστοδουλόπουλο. Από αριστερά θα βγει η σέντρα με το αριστερό. Θα διώξουν οι της Φλόγας. Όχι όπως θα ήθελαν. Υπάρχει πλάγιο.
για το καταστάρι από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και αργά-αργά ο Κώστας Χριστοδουλόπουλος, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, θα δώσει συνέχεια στο μάτς. 33ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 78ο στο μάτς, οδεύουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, θα βγει η σέντρα και έχουμε το πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο, Ραφαήλ, για την ομάδα του Καταστάριου. Στο πρώτο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος, είχε 7. 7, ναι. Έναντι 2 της Φλόγας, ένα σε κάθε ημίχρονο. Πολλοί κόσμος μέσα στα καρέ του Βαρβαρίγου για να δούμε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Δεν ήταν καλά εκτελεσμένο στο πρώτο δοκάρι και χαμηλά θα διώξει ο Κορφιάτης σε πλάγιο. Ενώ έχουμε 2 μαζεμένες αλλαγές για τη Φλόγα Κυψέλης. Τα παίζει όλα για όλα ο κύριος Καράμπελας και καλά κάνει. 10 λεπτά απομένουν σχεδόν. 71ο λεπτό. Βέβαια έχουμε 11 λεπτά συν τις καθυστερήσεις στο σημερινό μάτς. Όλα γίνονται σε 10 λεπτά. Όλα γίνονται, βέβαια. Έχουμε δει πολλές ανατροπές. Το καταστάρι είναι μπροστά. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Ψάχνουν το δεύτερο γκολ και τη λύτρωση, αν θέλετε, οι παίκτες του καταστάριου, έτσι ώστε να κλειδώσουν το μάτς, γιατί μετά το 0-2 δύσκολα γίνεται. Πολύ δύσκολο. Καλά, για ανατροπή δεν το συζητάμε. Να ισοφαρίσουν για να πάνε στην παράταση οι παίκτες της Φλόγας. Το γέμισμα που γίνεται δεν είναι καλό. Εκεί ψάξανε οι παίκτες του καταστάριου να βρουν τον Πλέσα. Βαρβαρίγος. Προσπαθεί η Φλόγα. Και περιμένουν και 2 παίκτες εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσουν. Με το νούμερο 2 είναι ο Νίκος Ογκούσκος και με το νούμερο 9 ο Διονύσης Ογουσέτης, ενώ έχει φύγει ο Ανδρέας Ογουσέτης από το μάτς. Τώρα οι αλλαγές, σηκώνει ο κύριος Πλέσα στη σημαία του και θα γίνουν γρήγορα. Θα φύγει ο Πλαρινός από το μάτς και θα περάσει στην θέση του με το νούμερο 9, όπως είπαμε. Με το νούμερο 2 μάλλον μπήκε ο Γκούσκος. Και τώρα θα γίνει η άλλη αλλαγή. Είμαστε ακριβώς στο 80. Φεύγει με το νούμερο 17. Έφυγε ο Πέτας, ο Λάμπρος Πέτας. Και πέρασε με το νούμερο 9, όπως είπαμε νωρίτερα, ο Διονύσης Γουσέτης. Παραλίγο εδώ, όπως είδατε, να γίνει το λάθος και να έχουμε κάπου νωρίς την λήξη του μάτσε, Ραφαήλ. Παραλίγο να γίνει το λάθος, ναι. Και υπάρχει κόρνερ. Ένα το κόρνερ, δεύτερο στο δεύτερο ημίχρονο για τους φιλοξενούμενους. Αυτή είναι και η θέση του τροματοφύλακα, μπορεί να είσαι ο καλύτερος παίκτης όλων των αγώνων και με ένα λάθος να το πληρώσεις. Χριστοδουλόπουλος σε αυτό το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, το εκτελεί, είναι καλά εκτελεσμένο, η μπάλα κολλάει, τι θα κάνουν εκεί οι παίκτες της Φλόγας, θα διώξουν σε πλάγιο. Πλάγιο για το καταστάρι από τα δεξιά που πιέζει και κρατάει ψηλά, χαμηλά μάλλον στην περιοχή της την Φλόγα, έτσι ώστε να κερδίσει χρόνο, πολύτιμο χρόνο που θα του δώσει την δυνατότητα να σηκώσει το 5ο τρόπαιο στην ιστορία του. Για να δούμε τη φάση αυτή, Ραφαήλ, και θέλω τη γνώμη σου μέχρι στιγμής, τι βλέπεις το μάτς και τι περιμένεις αυτά τα... είμαστε στο 37, απομένουν ακόμα 8 λεπτά, στο 82 είμαστε. Θέλω να συν πιστεύω... τις καθυστερήσεις. Για να δούμε αυτή τη φάση και αμέσως μετά, από ό,τι βλέπω... Α, κερδίσουν και πάλι παίκτες του καταστάριου, μπαίνουν μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα γίνει η συρτή σέντρα δυνατό όμως. Και θα διώξουν δυνατή η μεταβίβαση, θα διώξουν οι παίκτες της Φλόγας και βιώνουν στην κόντρα. Όχι, είναι ο Χριστοδουλόπουλος εκεί, έγινε το λάθος. Ένα γέμισμα. Λοιπόν, Ραφαήλ, σ' ακούμε. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι έχει το μάτς ένα γκολ ακόμα. Έχει, λες, ε. Το πιστεύω. Θα ήθελα να δω παράταση, η αλήθεια είναι. Ναι, ωραία θα ήταν. Θα ήταν ωραίο. Θες να ξανοιχτήσουμε δηλαδή απόψε. Πάντως... Βλέπω ότι έχει κουραστεί η Φλόγα. Δεν θα έδινα
δάφνες ποιότητας στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι. Ναι. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Γενικώς δηλαδή ο φετινός τελικός δεν ήταν ποιοτικά τόσο πολύ τόσο... καλός. Δεν είδαμε δηλαδή τις μεγάλες φάσεις. Βλέπουμε πάθος αλλά... και ψυχή, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, και δυνατές σκληρές μονομαχίες. Στο δεύτερο ειδικά ημίχρονο, όντως συμφωνώ μαζί σου. Και μιας έχουμε αυτή τη διακοπή, να δούμε λίγο τις φάσεις στο μάτς. Το 15 είχαμε το σούτ του Πλέσα που πέρασε λίγο έξω από, από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Βαρβαρίγου. Στο 18 ο Πλαρινός έκανε ένα ωραίο σούτ μέσα από την περιοχή. Πολύ δύσκολα έδιωξε σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη η απόκρουση από τον τερματοφύλακα της ομάδας της Φλόγας. Βαρβαρίγος. Στο 20 ο Χριστοδουλόπουλος ήταν αυτός που έκανε ένα μακρινό σουτ, πάλι δύσκολα έδιωξε στο κόρνερ στη δεξιά του γωνιά ο Βαρβαρίγος, αλλά στο 23 ο Πλέσας έκανε το σουτ, δύσκολα έδιωξε ο Βαρβαρίγος και πάλι, αλλά εκεί ο Πίσκοπος καραδοκούσε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο και πολύ νωρίς, στο δεύτερο μόλις λεπτό, για να δούμε όμως τη φάση αυτή, ωραία η προσποίηση, το σουτ με το αριστερό, η μπάλα κοντράρει, κόρνερ. Κόρνερ, πολύ καλή φάση για το καταστάρι. Με τον Πίσκοπο. Με τον Πίσκοπο, ναι. Το σκόρερ. Πολύ ωραία φάση. Καταγράφεται στο 31ο λεπτό. Στο 84 λοιπόν. Μεγάλη ευκαιρία για το καταστάρι να τελειώσει το μάτς. Και πάλι με τον Πίσκοπο. Κόρνερ. Εκτελείται και πάλι. Πολύ άσχημα εκτελεσμένο. Αλλά κερδίζουν το πλάγιο οι παίχτες του καταστάριου και πάρα πολύ χρόνο. Λέγαμε λοιπόν για τις φάσεις. Στο 47 ο Γουσέτης που έχει φύγει από το μάτσο, ο Ανδρέας έκανε το σούτ, την μπάλα πέρασε out. Στο 58 ο Μουσάη έκανε τις προσποιήσεις μέσα στην περιοχή, της δρίπλες. Δεν ήταν το τελείωμά του καλό, μεγάλη ευκαιρία όμως αυτή. Στο 67 ο Κορφιάτης με απευθείας εκτέλεση φάουλ, η μπάλα πέρασε μόλις out. Και λίγο πριν, στο 84, ο Πίσκοπος έκανε το σουτ κόντρα ριμπάλα σε αμυντικό και πέρασε κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο, και με τον Ιάκωβο Καπαρέλη βγαίνει μπροστά η Φλόγα. Από δεξιά, ωραία προσποίηση του Καπαρέλη, πάει να περάσει δεύτερη φορά τον αντιπαλό του. Τι, για χέρι, πλάγιο, για όχι χέρι, χέρι. Πλάγιο, λέει ο διαιτητής, και βέβαια εκεί είναι ο Τσιόλης. Πάει ο Παύλος ο Τσιόλης, ενώ πετάνε πάλι χαρτοτενίες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παύλος ο Τσιόλης τώρα. 5 λεπτά ακόμα, 85ο λεπτό. 5 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Παύλος Τσιόλης. Εκτελεί, γεμίζει. Θα διώξουν του καταστάριου. Όχι, τώρα διώχνουν με τον Χριστοδουλόπουλο. Μακριά. Εκεί που είναι η της Φλόγας. Ωραίο πέρασμα από τον Παύλο Τσιόλη, τον έμπειρο. Θα βγει η σέντρα. Η μπάλα δεν περνάει, αλλά στην κατοχή τους έχουν την μπάλα η της Φλόγας. Και έχουμε κόρνερ. Και υπάρχουν τα χειροκροτήματα από τους φίλους της Κυψέλης. Ακούγονται και αυτοί. Τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι για τη Φλόγα. Δεύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Λες, Ραφαήλ. Αυτό που είπες. Με ένα καλό χτύπημα. Λες να έχουμε. Ίσως να δούμε κάποιο γκολ. Αλλά από ό,τι βλέπω 86. Ότι έχουν καθαρίσει όλες, ναι, όλα τα στατικά του καταστάρι. Πολύ καλές τοποθετήσεις. Έχει και ψηλούς παίχτες πίσω, είναι ψηλά κορμιά. Και ο τερματοφύλακας ο Ανδρέας, ο Κούντρας. Για να δούμε. Δεν εκτελέστηκε όπως θα ήθελαν οι παίχτες της Φλόγας αυτό το κόρνερ. Υπάρχει φάουλ και κάρτα, λογικά, ναι. Από εδώ δεν βλέπω, όχι τελικά. Από ό,τι βλέπω δεν βάζει το χέρι στο τσεπάκι. Γιατί υπάρχει σκοτάδι εκεί. Από εδώ που είμαστε, είναι μακρινή απόσταση. Ο κύριος Μπέις μετράει τα βήματα που θα πρέπει να στήσει στο τείχος. Τελευταία λεπτά στο μάτς, έχουμε μπει. Είμαστε στο 42, στο 87. Αφήνει ο Κορφιάτης τελικά. Εκτελείται το φάουλ. Διώχνουν οι του καταστάριου και έχουν και το δικαίωμα να βγουν στην αντεπίθεση. Αλλά γίνεται ένα έξυπνο φάουλ και έχουμε κάρτα. Ο Κλάδης. Στον Κλάδη.
Νέα κάρτα λοιπόν που βγαίνει από το τσεπάκι του κυρίου Μπέι. Στο Βασίλη Κλάδη αυτή τη φορά. Στο κέντρο και ήταν ένα έξυπνο φάουλ, έτσι. Έμπειρο. Έμπειρο φάουλ, γιατί θα έφευγε στην αντεπίθεση. 3-2 ήταν. Σωστά. Λοιπόν, εκτελέστηκε με δεύτερη προσπάθεια φιλέ. Ο Βαρβαρίγος. Φιλέ. Αν δεν μου ανοίξεις τώρα, θα έρθω κάτω και θα γίνει της πουτάνας. Άνοιξε μου τώρα την πόρτα, θα έρθω και θα σε γαμίσω. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. Άνοιξε μου την πόρτα σου. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ έχουμε κάποιες αψιμαχίες εδώ πάλι από τους φίλους των δύο ομάδων. Συνέχεια στο μάτς, από αριστερά η Φλόγα Κυψέλης, θα βγει συρτή σέντρα, θα διώξουν οι του καταστάριου. Και έχουμε διακοπή γιατί υπάρχει offside. Στο 89 λεπτά έχουν περάσει το μάτς, η Φλόγα πιέζει, ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης, αλλά ο Κούντρας μπλοκάρει. Offside. Και υπάρχει offside. Λοιπόν, με το δικό μου το χρονόμετρο, Ραφαήλ, θέλουμε ένα λεπτό. Συν τις καθυστερήσεις που θα μας δείξει σε λίγο ο κύριος Μποζίκης. Πόσο θες να είναι? Λοιπόν, κεφαλιά. Ζητάνε φάουλη του καταστάριου. Υπάρχει χτύπημα στο κεφάλι. Ζητάει τον γιατρό να μπει μέσα ο κύριος Μπέις. Υπάρχει διακοπή και σωστά υπάρχει διακοπή γιατί είναι χτύπημα στο κεφάλι. Λοιπόν, με το δικό μου το χρονόμετρο, φίλες και φίλοι, έχει ολοκληρωθεί το 90 λεπτό. Ο κύριος Μποζίκης κρατάει τον πίνακα στα χέρια του. Σε λίγο θα μας δείξει τον έξτρα χρόνο που υπολείπεται στο σημερινό μάτς για να τελειώσει και να δούμε αν τελικά, Ραφαήλ, θα υπάρξει νικητής και αυτός βέβαια θα είναι το καταστάρι με τον γκολ του Πίσκοπου στο 23. Υπάρχουν αψιμαχίες, ακούγονται, μέσα από τα μικρόφωνά μας περνάει ο ήχος. Εντάξει, και εκτός και εντός γηπέδου. Ναι, σωστά. Καλό θα ήταν να είναι εντός γηπέδου. Η γιορτή του ποδοσφαίρου είναι το κύπελο, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο παίκτης και έχουμε για να δούμε, δεν φαίνεται, 5, από εδώ που είμαι δεν φαίνεται, 5 λεπτά τελικά. Είχε χτυπήσει με το νούμερο 14 ο Πλέσας, αυτός που ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου. Είχε χτυπήσει το κεφάλι, αλλά μπήκε, οπότε 11 με 11 πέσουν και πάλι. Πέρασε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, θέλουμε άλλα 4. Ενώ τώρα για να δούμε αυτή την προσπάθεια της Φλόγας από δεξιά. Γίνεται η σέντρα, η μπάλα δεν περνάει. Για να δούμε το σούτ, καλό, η μπάλα out. Από τον Καπαρέλη τον Ιάκωβο. Πολύ σωστά. Μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μάλιστα ένας παίκτης της Φλόγας είναι στο έδαφος γιατί χάθηκε αυτή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 90-2. Καπαρέλης Ιάκωβος στο σούτ. Από καλή θέση. Δυστυχώς για αυτόν και για την ομάδα του η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του καταστάριου. Για να δούμε τώρα όμως το καταστάρι με τον Μπλέσα. Θα κάνει το σούτ. Καλό, η μπάλα μόλις out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Μπλέσα, τον Ανδρέα Μπλέσα και το καταστάρι στο αμέσως επόμενο λεπτό. Πάνω κάτω η μπάλα, Ραφαήλ. Όσα δεν είδαμε σε ολόκληρο το παιχνίδι, το βλέπουμε σε ένα λεπτό. Έτσι γίνεται γιατί πλέον τα παίζουν όλα οι δύο ομάδες.
Λοιπόν, για να δούμε τώρα την μπάλα από αριστερά. Προσπαθεί η Φλόγα, έχει βγει η μπάλα. Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποιες αψιμαχίες και ζητάνε και γιατρό από ό,τι ακούω και φεύγει η γιατρός του αγώνα. Κάποιος έχει λιποθυμήσει. Έχει λιποθυμήσει κάποιος. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Δυστυχώς όλος ο κόσμος κοιτάζει και φωνάζουν τον γιατρό γρήγορα. Η γιατρός του αγώνα ανεβαίνει. Υπάρχει ένας φίλαθλος λιπόθυμος. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να μην είναι τίποτα σοβαρό. Δυστυχώς δεν μας νοιάζει τόσο πολύ τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο, κυρίες και κύριοι, παρότι το παιχνίδι είναι προς το τέλος του, αλλά να είναι καλά το παιδί, αυτό θέλουμε. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να μεταδίδουμε. Έγινε το γέμισμα, εκεί είναι ο Κώστας ο Βαρβαρίγος που μπλοκάρει. Ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό από τον έξτρα χρόνο. Πέντε λεπτά έχει κρατήσει ο κύριος Μπέις. Για να δούμε από δεξιά τώρα. Είναι δυνατή η παλιά για το καταστάρι που είναι μες στην περιοχή. Προσπαθεί να βρει το δεύτερο γκολ. Ζητάνε πέναλτι. Ο κύριος Μπέις όμως λέει συνεχίζουμε. Ένα λεπτό ακόμα. Μπήκαμε. 50 δευτερόλεπτα με το δικό μου το χρονόμετρο για να τελειώσει το μάτς. Και να στεφθεί κυπελούχος για πέμπτη φορά στην ιστορία του ο αθλητικός όμιλος Καδασταρίου. Λοιπόν, το Καδαστάρι τώρα και πάλι μπροστά. Ραφαήλ, τελευταία φάση λογικά. Γίνεται το σούτ, πέφτει και μπλοκάρει ο Κώστας ο Βαρβαρίγος. Ίσως δούμε άλλη μια φάση. Ίσως. Να ναι, έχεις δίκιο, δεν έχει θέλει ακόμα 20 δευτερόλεπτα. Αυτή ίσως να είναι η τελευταία φάση. Ό,τι γίνει εδώ. Και λες, όχι. Και είναι τέλος του παιχνιδιού. Το Καδαστάρι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, κατακτά το πέμπτο τρόπαιο στην ιστορία του, κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου την Φλόγα Κυψέλης με 1-0 με τον γκολ του Πίσκοπου. Και τα πανηγύρια βέβαια ξεκινούν με το Καδαστάρι, με τους παίκτες να έχουν γίνει μία γροθιά και να φωνάζουν Καδαστάρι, Καδαστάρι ρυθμικά με τον γκολ του Πίσκοπου στο 23. Ραφαήλ. Να πω και εγώ συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και ιδιαίτερα στον Κυπελούχο αλλά και στο φιναλίστ. Ναι, βέβαια. Κυψέλη. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι παίκτες βγήκαν υγιείς από το γήπεδο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ήταν τελικός πολύ δυνατός, όχι τόσο τεχνικός. Δεν είχε πολλές φάσεις, αλλά είδαμε παίκτες να τα δίνουν όλα, ό,τι πιο ωραίο, σε έναν αγώνα. Πιστεύω μίλησε λίγο καλύτερη φυσική κατάσταση που διαθέτει σίγουρα. Και ποιότητα φυσικά που διαθέτει ο ΑΟΚ Κατασαρίου και πιστεύω ότι δίκαια κατακτάει το πέμπτο κύπελλο στην ιστορία του. Συγχαρητήρια, αυτό μόνο. Σωστά. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Καδασταρίου που κατακτά, όπως είπες και εσύ, το πέμπτο τρόπαιο. Να θυμίσουμε τα δύο προηγούμενα, το 2009, το 2016, το 2017 και το 2019 με το δικό σου γκολ απέναντι στην προηγούμενη ομάδα στον Αψάκυνθος. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Και σήμερα λοιπόν με 1-0 και πάλι, όπως και τότε, το 18-19 με το γκολ του Πίσκοπου απόψε. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των παιχνιδιών της ΕΠΣ Ζακύνθου Ραφαήλ με τον σημερινό αγώνα, με την απονομή σε λίγο του κυπέλου, ενώ βέβαια όλο αυτό σκιάζεται από την από τη λιποθυμία ενός φιλάθλου ο οποίος είναι εδώ δίπλα μας. Στα δημοσιογραφικά θεωρία το ζήσαμε από κοντά. Είναι ακόμα στο έδαφος. Έχει τις αισθήσεις του. Έχει όμως, αυτό είναι ευτυχώς, το πιο από ό,τι βλέπουμε είναι καλύτερα. Με την άμεση επέμβαση και της γιατρού του αγώνα. Λοιπόν, σε λίγο θα γίνουν οι απονομές στην φιναλή, στην Φλόγα Κυψέλης
και στον κυπελούχο, τον ΑΟ Κατασταρίου, σε πολύ λίγο. Σε λίγο λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα γίνει η απονομή. Τα δύο τρόπαια περιμένουν, το ένα του φιναλίστ και ένα του κυπελούχου της δύο ομάδες και βέβαια τα κύπελα. Ενώ να θυμίσουμε ότι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, η οποία καθυστέρησε 10 λεπτά να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, διότι είχαμε την διακοπή όπου οι 4 διαιτητές έφυγαν στα αποδυτήρια, γιατί είχαμε ρίψει πολλών χαρτοτενιών στο ταρτάν του γηπέδου. Έγιναν λοιπόν οι απονομές, όπου βραβεύτηκε σήμερα η ομάδα του Αψάκηθος. Το βραβείο πήρε την πλακέτα αναμνηστική ο πρόεδρος ο Διονύσης Αγγιούς από τον αναπληρωτή δήμαρχο και αντιδήμαρχο Αλικών, τον κύριο Νικήτα Σπίνο. Η ομάδα που μας εκπροσώπησε στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο Εθνικός Κουλικάδου, την πλακέτα πήρε ο Νεκτάριος Κολυβάς από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Σταύρο Κακολύρη, και η Δόξα Πηγαδακίνου, η γυναικεία ομάδα, την πλακέτα πήρε ο πρόεδρος, ο Παναγιώτης Οστράνης, από τον φίλο μου, πολύ καλό φίλο, και βέβαια εδώ συμπαρουσιαστή, γιατί σαν συμπαρουσιαστή ήταν και όχι στο σχολιασμό, ο Ραφαήλο Πέτας. Και βέβαια ο Χάρης ο Φλάμπουρας, τον θυμήθηκε στο Χάρη, τον πρόλαβε. Ναι. Α, τον πρόλαβε. Ε? Σου έχει βγάλει και κόκκινη. Ο Χάρης ο Φλάμπουρας, ένα παιδί που βοήθησε πάρα πολύ την διαιτησία, την ηλιακή διαιτησία. Και ο Μεταξάς εδώ, φίλος του Ράφα, τον χαιρετάει δίπλα μας, και ο μικρός, ο Μεταξάς, ανερχόμενο ταλέντο κι αυτός. Λοιπόν, λέγαμε για τον Χάρη το Φλάμπουρα, ο οποίος πήρε την αναμνηστική του πλακέτα, τιμήθηκε από την ΕΠΣ Ζακύνθου και την πήρε από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Ζακύνθου, τον Τάση το Στραβοπόδη. Αυτά έγιναν, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Έτσι όπως πήγε το μάτς, Ράφα, νομίζω ότι δίκαια, έτσι. Το τρόπαιο πάει απόψε στις αλικές. Δίκαια, ακριβώς. Τα είπαμε και πριν. Πιο ποιοτική ομάδα. Πιο ποιοτική ομάδα, με περισσότερα τρεξίματα. Και αυτό φάνηκε και στο χόρτο. Ναι, σωστά. Να σου πω, μιας και έχουμε εδώ το Μεταξά, να του πάρουμε μια δήλωση, πως είδε το... Γιατί είναι και αυτός εκεί από τις αλικές. Λοιπόν, μια πολύ καλή πορεία, η δικιά σου. Θα ήθελα να μας πεις πώς πήγες φέτος, καταρχήν. Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας. Πώς πήγες φέτος η πορεία σου, η δικιά σου προσωπικά και η ομάδα σου. Καλά, ξεκινήσαμε με τη Ζάκυνθο, δεν καταφέραμε να βγάλουμε το δελτίο εδώ, συνεχίσαμε στο Σκουλικάδο και μετά ήρθε η πρόταση από τον Αστέρα Βλαχιώτη και συνεχίσαμε εκεί στη Β' Εθνική, αντίπαλος με τη μεγάλη ομάδα του νησιού. Πώς είδαμε το σημερινό τελικό? Το Καταστάρι ήταν καλύτερο, πιστεύω δίκαια κέρδισε, είναι και η ομάδα που έχω αγωνιστεί και εγώ στο παρελθόν με το... Σωστά. Είσαστε μαζί, είχατε πάρει μαζί το κύπελο το 19. Μαζί είμαστε. Μαζί ήμασταν, ναι. Ήταν ο ένας εκ των αρχηγών μας. Μάλιστα. Οπότε δίκαια έρχεται στις αλικές, γιατί και εσύ από εκεί είσαι. Ναι, από τις αλικές είμαι. Δίκαια έρχεται πάνω στις αλικές το κύπελο για σένα. Νομίζω δίκαια έρχεται. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το συμπαίκτη σου, πρώην συμπαίκτη σου. Πρώην. Και ελπίζω και νυν. Ελπίζει και νυν, μάλιστα. Περιμένουμε να γίνει η απονομή. Για να δούμε. Όλα είναι έτοιμα. Ήδη οι διαιτητές, από ό,τι βλέπω, Ράφα, παίρνουν... Όχι, είναι η Φλόγα, συγγνώμη. Η Φλόγα Κυψέλης ξεκίνησε σαν φιναλίστ. Παίρνουν τα μετάλλια τους, οι παίκτες. Έχω βρεθεί και στις δύο θέσεις, οπότε καταλαβαίνω και τη μία και την άλλη ομάδα. Ναι, σωστά. Εντάξει. Θα πανηγυρίσει απόψε ο πρώην Δήμος Αλικών, εκεί στο Καταστάρι. Σίγουρα θα υπάρχει γιορτή. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα στην περιγραφή μας, Ραφαήλ, πέταξε έξω από το θεσμό τρεις πολύ καλές ομάδες, έτσι. Και μια ομάδα γαμεθνικής. Ναι. Στην πρώτη φάση κέρδισε την ομάδα του ΑΟ Λεβάντε, που ήταν δυνατή και αυτή φέτος, με 3-1. Στα προημιτελικά πέταξε έξω τον Εθνικό Σκουλικάδο, όπως είπες και εσύ, η ομάδα γάμα εθνικής, με 2-1. Και βέβαια στα ημιτελικά τη Θύελλα Μπελοκήπων. Σε διπλό αγώνα. Με διπλό αγώνα, έτσι.
0-0 στο πρώτο και 3-1 στο δεύτερο. Έχουμε την απονομή λοιπόν εδώ τώρα στους παίκτες. Συνεχίζουμε στη φλόγα Κυψέλης. MVP, ποιο θα έβγαζες? MVP, σωστά, ναι. Να σου πω ότι... Συνήθως δίνουν MVP στο κυπελούχος. Πιστεύω... Ο Πίσκοπος, ναι, διότι και σκοράρε. Βέβαια και ο Πλέσας έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Και ο Πλέσας, μπράβο. Και ο τροματοφύλακας της Κυψέλης έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Ναι, ο Βαρβαρίγος. Πολύ καλός. Αλλά συνήθως το δίνουν οι δημοσιογράφοι στους νικητές και στο σκόρερ. Έτσι γίνεται. Αλλά ναι, πιστεύω και ο Πλέσας πήγε πολύ καλά απόψε. Εγώ θα το δίνω στο Βαρβαρίγο πάντως. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν φταίει στον γκολ. Προσπάθησε να διώξει, δεν το βοήθησαν και οι αμυντικοί. Άφησαν μόνο του τον Πίσκοπο. Και αυτός με ένα σούτο που η μπάλα κόντραρε, κατάφερε να χωρίσει τις δύο ομάδες σε ό,τι αφορά το σκορ και να το κρατήσουν μέχρι το τέλος και να πάρουν αυτό το πέμπτο πολύτιμο τρόπαιο για αυτούς. Λοιπόν, το κύπελο λοιπόν ο Κλάδης από πλευράς, από ό,τι βλέπω, θα το πάρει για τους φιναλίστ. Ο Πολίτης. Ο Πολίτης είναι, ναι, συγγνώμη, ο Πολίτης. Σηκώνει το τρόπαιο, εντάξει, στεναχωρημένος βέβαια. Χειροκροτούν όμως όλοι και οι συμπαίκτες του, αλλά κυρίως οι αντίπαλοι, οι οποίοι είναι νικητές απόψε. Ο Πολίτης στεναχωρημένος το σήκωσε ψηλά το τρόπαιο. Και τώρα η σειρά των νικητών, η σειρά των κυπελούχων. Ένας-ένας θα περάσει να πάρει το αναμνηστικό μετάλλιο και βέβαια να δούμε στο τέλος ποιοι θα μείνουν ή ποιος θα μείνει για να πάρει το, να σηκώσει το κύπελο ο Ραφαήλ. Λογικά ο Πίσκοπος. Νομίζω Πλαερνός. Πλαερνός που είναι από το χωριό. Α, ναι. Είναι από το χωριό. Επειδή είναι παλιά καραβάνα ο Πίσκοπος και είναι και ο σκόρερ, θα δούμε, ναι, θα δούμε. Κύριος Βιτζιλέος βλέπω εκεί, χαιρετάει έναν παίκτη και του κρεμάει στο λαιμό το μετάλλιο. Όλοι περιμένουμε λοιπόν να σηκώσουν στον ουρανό της Ζακύνθου το τρόπαιο η μπλε. Οι παίκτες του Καταστάριου. Χαρούμενος βλέπω εκεί ο Ανδρέας ο Κούσκος με το συνονόματό του, το Ραφαήλ, το γιο του. Το γιο του, κύριε Ανδρέα. Ναι, ναι, ναι. Περιμένει και αυτός να πάρει το δικό του μετάλλιο. Πώς τα καταφέρνει ο Ανδρέας, είναι σε πόσες ομάδες προπονητής δηλαδή. Και δεν μιλάω και τώρα, μιλάω και τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχαν πολλές ομάδες Ραφαήλ, το βλέπαμε και στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη και με τις γυναίκες. Αυτό που μου αρέσει στον κύριο Κούσκο είναι ότι βγάζει πάθος αυτό που κάνει. Αυτό αγαπάει αυτό που κάνει. Σωστά. Σωστά. Το κάνει να ζήσει. Δεν είχα την τύχη να συνεργαστώ. Α, δεν έχει προπονητικά, ναι, ναι. Αλλά έχω παίξει πολλά τουρνά. Α, ναι, σωστά, σωστά. Στα πηγαδάκια, οπότε έχουμε πολύ καλή σχέση. Ναι, λες και παίζει τελικό Champions League, ας πούμε. Το ζει πάρα πολύ. Οι απονομές συνεχίζονται στην κυπελούχο ομάδα της ΕΠ Ζακύνθου για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Όπως είπαμε, πέρυσι δεν είχαμε κύπελο και πρόπερσι στο στρίψιμο βγήκε η Αθλητική Ένωση Άγιος Λέων Κυλιωμένος και πήρε το κύπελο. Πάντως από ό,τι βλέπω τόσες ποδοσφαιριστές που δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τις ομάδες της περιφέρειας. Ναι, σωστά. Να μπορούσαμε να χαμάνε την καλή μια ομάδα γαμαθνικής. Αυτοί οι παίχτες που βλέπουμε τώρα να παίρνουν τα μεταλλιά τους. Ναι, και γενικότερα, γενικά, αλλά και τώρα, να και από τη Φλόγα Κυψέλης, αλλά και από το... και από τη Φλόγα Κυψέλης, αλλά και από το Καταστάρι, είναι παίχτες οι οποίοι στέκονται άνετα στην γαμαθνική. Ναι, σωστά. Οι περισσότεροι έχουν παίξει. Σωστά. Α, ο Διονύσης τώρα, ο Σκιαδόπουλος, παίρνει το μετάλλιό του. Είπαμε, είναι ο πρόεδρος του... της τοπικής κοινότητας του Καταστάριου, αλλά είναι και στην ομάδα χρόνια ο Διονύσης. Ναι, έχει, ναι, βοηθήσει πάρα πολύ. Τους έχω όλους, ναι, αυτούς, ναι, σίγουρα. Φτάνει η ώρα που θα πάρει το κύπελο
Ο Καμπεράι είναι τελικά. Α, ο Καμπεράι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες αναμνηστικές. Ω, ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε και τα βαγκαλικά και στα ύψη, στον ουρανό της Ζακύνθου, το κύπελο της ΕΠ Ζακύνθου από πλευράς του καταστάριου, ενώ οι παίκτες της Φλόγας Κυψέλης χειροκροτούν, ενώ το σηκώνουν στους φίλους του καταστάριου που έχουν έρθει και τους συμπαραστάθηκαν απόψε. Fair play. Βλέπετε, fair play, ναι, ναι. Βλέπετε λοιπόν τα βεγγαλικά όλε όλε από τους παίκτες του καταστάριου. Τα βεγγαλικά συνεχίζουν, τώρα ολοκληρώθηκαν. Κυπελούχος λοιπόν, φίλες και φίλοι, για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 της ΕΠΣ Ζακύνθου είναι ο αθλητικός όμιλος καταστάριου με τον γκολ του Πίσκοπου στο 23ο λεπτό. Και βέβαια οι αναμνηστικές φωτογραφίες τώρα των κυπελούχων της ΕΠΣ. Βλέπετε. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε σιγά σιγά από τον Ραφαήλ Πέτα, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποψινή του παρουσία εδώ δίπλα μας στο σχολιασμό. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά, Γιώργο, και την Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Την πρόσκληση. Τι να πω, έδωσα συγχαρητήρια και στους φιναλείς και στους σκυπελούχους. Να ευχηθώ ένα καλό καλοκαίρι και εύχομαι του χρόνου μακάρι να είμαστε πάλι εδώ μαζί. Γιατί όχι. Μακάρι, αλλά να είσαι σε μεγαλύτερη ομάδα. Να σε δούμε σε μεγαλύτερη ομάδα γιατί το αξίζεις. Να είσαι καλά. Και γιατί όχι και Super League. Υγεία να έχουμε. Υγεία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το κατάστημα ηλεκτρονέτ Καπαρέλης, την κλινική Γαλινό στους Αμπελοκήπους, τον φυσικοθεραπευτή Νίκο Κουρούμαλο και τα παγωτά Κρι-Κρι του Αναστάσιου Παπανδρέου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χορηγία και την κάλυψη του σημερινού live streaming, το οποίο έκανε με τον καλύτερο τρόπο ο καλός φίλος ο Νίκος Οτράνακας, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Να του πούμε για άλλη μια φορά και δημόσια χρόνια πολλά, Νίκο μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, που μείνατε μαζί μας όλο αυτό το διάστημα για να δείτε και να παρακολουθήσετε την σημερινή μετάδοση του μεγάλου τελικού που βρήκε νικήτρια την ομάδα του καταστάριου με 1-0. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.